με το Σωτήρη Δασκαλάκη στην κονσόλα και το Γιώργο Συρίγο στο μικρόφωνο, σας στέλνουμε χαιρετίσματα, σας στέλνουμε τις καλημέρες μας και σας ευχόμαστε να έχετε μια ήρεμη και όμορφη Κυριακή. Η Δευτέρα, η χειρότερη μέρα όπως λένε, έρχεται και πρέπει να μας βρει με γεμάτες μπαταρίες. Και για να μας βρει με γεμάτες μπαταρίες πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο ανεβασμένα, λίγο δυναμικά, γιατί πιστέψτε με, σήμερα έχουμε να πούμε πολλά. Καθ οδόν μου γράφει ο Σχατζόχυρος, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατευθύνεται σε μια άδεια Θεσσαλονίκη προς το ραδιόφωνο και σε λίγο θα είναι κοντά μας. Τώρα δεν έχει ιερό και όσιο μπορεί να γράφει έρχομαι και να έρχεται από την Αθήνα και να είναι έξω από τη Λαμία. Όταν, Σωτήρη, όταν σου λένε είμαι καθοδόν, σημαίνει χωρίς να λέει ότι σε 5 λεπτά φτάνω, σημαίνει ότι είναι κοντά. Δεν ξέρουμε, δεν το προσδιορίζει, δεν λέει σε 10 λεπτά είμαι εκεί, μην ξεκινάς, φτάνω, δώσε μια καλημέρα και μένα, τίποτα ο Σχατζόχυρος. Είμαι καθοδόν. Και τι λοιπόν, και πού είσαι καθοδόν? Ξεκίνησες από την Κοζάνη και έρχεσαι, είσαι έξω από τη Θεσσαλονίκη, έρχεσαι από την Αθήνα, έρχεσαι από τη Γαλλία, μπαίνεις στο αεροπλάνο σε λίγο. Πού είσαι ρε Σχατζόχυρε, πες μας να ξέρουμε τι κυνηγάμε, δώσ' τα Σωτήρη. Εγώ πάλι γιατί ανησυχώ? Γιατί κάτι δεν μου πάει καλά, ειδικά αυτό τον καιρό. Γιατί έχω αυτό που λέμε, έχω ένα κακό προαίσθημα. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα, Σχατζόχυρε. Έχω ένα σφίξιμο στο στομάχι. Βρωμάει μπαρούτι. Κάτι δεν μου πάει καλά. Κάπου δεν είμαι καλά. Κάτι θα στραβώσει και θα στραβώσει πολύ άσχημα. Και θα στραβώσει και με έναν τρόπο που δεν θα διορθώνεται. Φοβάμαι πάρα πολύ. Και αυτό που φοβάμαι είναι ότι καλλιεργείται στην Ελλάδα ένα άσχημο κλίμα που πολλές φορές δεν χρειάζεται. Δέστε τώρα νοοτροπία, θα σας πω τι εννοώ. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξεις το διαδίκτυο και να μην δεις αναρτήσεις του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού να κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Και από την άλλη μεριά, η κοινή γνώμη η οποία σχηματίζει την άποψή της με όλα αυτά που γίνονται, αναγκάζεται και παρακολουθεί το παιχνίδι αυτό, το οποίο εμένα προσωπικά θέλω να με αφήσουν να παίξω, γιατί δεν μπορώ να παίξω κανένας παιχνίδι. Το παιχνίδι το δικό μου είναι να βλέπω το παιχνίδι και να γουστάρω το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα των αλωνών τα παιχνίδια εξουσίας και δεν έχω τι να κάνω, να σπάω πλάκα με το ποδόσφαιρο, με αφήνει παγερά αδιάφορο. Από όπου αυτό και αν προέρχεται. Και μας έχετε πρίξει τα ούμπαλα με το ίντερνετ και το Instagram και το κέρατο του Ιούδα. Φτάνει! Είμαι ένας άνθρωπος που αυτό το οποίο βλέπω είναι αυτό το οποίο πιστεύω, δεν επηρεάζομαι από κανένα και από τη στιγμή που υπάρχει το ΒΑΡ δεν πάει να γράφετε ό,τι θέλετε και να κατεβάζετε το επίπεδο το δύο πιο ιστορικό, το δύο πιο δυναμικό και στη σημερινή εποχή, το δύο εισάξιων αντιπάλων και να το φέρνετε σε επίπεδα να σκοτώνετε ο κόσμος και να μαλώνει. Έγινε ντου εχθές τα παιδιά που πήγανε, ούτε ένα σύνθημα είπανε. Ούτε ένα πετάξανε τίποτα μέσα στο γήπεδο, ούτε βρίσανε, ούτε τίποτα. Κάτσε σε μια αγωνία δίπλα από τους ανθρώπους. Τους έγινε ντου. Να πάνε να σκοτωθούν δηλαδή, χωρίς λόγο. Τα ίδια γίνονται και από άλλη, από την άλλη πλευρά. Και καμιά φορά φτάνω σαν σκεφτόμενος άνθρωπος, σαν πολίτης αυτής της χώρας, σαν οικογενειάρχης, σαν επαγγελματίας, σαν ένας άνθρωπος της φιάτσας, να λέω τι κάνουν ρε. Δεν μας παρατάτε ρε, δουλειά δεν έχετε. Δράγμε το παραμικρό καράπαπας. Από εδώ η απάντηση. Και αυτά που βλέπουμε εμείς δεν παίζουν κανένα. Εμείς δεν διαμορφώνουμε άποψη. Πρέπει να διαβάζω την πράσινη ή το γάβρο για να βγάλω άποψη.
αυτοί πλέον απευθύνονται σε ζώα, όχι σε ανθρώπους. Η κοινωνία έχει ανέβει. Η Ευρώπη καλπάζει. Το ποδόσφαιρο έχει γίνει απαραίτητο αξεσουάρ στη ζωή του ανθρώπου. Είναι το μόνο μέσο το οποίο μπορεί να σε ξεκουράσει, να σε ηρεμήσει, να σε γαλαρώσει, να σε γεμίσει ενέργεια και να σε στείλει την άλλη μέρα στα προβλήματα πιο δυνατό. Και αυτό το έχει δει όλος ο κόσμος πλην της Ελλάδος. Με γήπεδα κατοχικά, ετοιμόρροπα και επικίνδυνα, με φιλάθλους οι οποίοι ένα κομμάτι από αυτούς δεν λέει να ακολουθήσει την ευρωπαϊκή πορεία των πραγμάτων, αλλά παραμένει σε ένα δικό του στάδιο, με ένα δικό του τρόπο σκέψης, δημιουργεί προβλήματα και αυτό κατευθύνεται δυστυχώς από την επικοινωνία που έχουν οι ΠΑΕ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με το παραμικρό ντραν, κάτσε ρε μεγάλε, βλέπω, δεν βλέπω. Δέστε, διαφορετική νοοτροπία. Αν εχθές τα ασπρόμαυρα, δεν ήταν ασπρόμαυρα, βάλουμε ένα άλλο τραγουδάκι έτσι να αλλάζουμε. Άκου, είμαι καθοδόν, σκατζόχυρε, είσαι καθοδόν. Από πού έρχεσαι ρε φίλε, πες μας να πούμε τι κυνηγάς. Να κάτσουμε να ηρεμε εδώ, να ετοιμάσουμε, να κάτσω στην άλλη την καρέκλα, γιατί αυτή που κάθομαι βάζω εσένα, σαν ευγενικός άνθρωπος που είμαι, να κάθεσαι, σε ετοιμάσου, βάλω το νεράκι σου, να σε υποδεχτώ. Να σου πω ότι εχθές ο Νίκος από το Γιάννητσά πήρε πολλά εύσημα και έχουμε τεράστιες προτάσεις. Πιέζομαι. Και ότι για πρώτη φορά στη δεκαετή συνεργασία μας τρίζει η καρέκλα σου. Σιγά μη γελάς ρε, μη γελάς ρε σκατζόχι ρε. Μη γελάς να λες, έλα ρε τι λες. Εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου, θα λέμε και καμία κουβέντα παραπάνω και άμα ήτανε λέω. Αποστολία. Τα ασπρόμαυρα ερυθρόλευκα. Στην θεσική του Καρυπίδη, ρε τον Καρυπίδη. Την άλλη φορά έβαλε ένα κόλλο πάχου που για να αγκαλιάσει το Φερέρα. Του λέω Φερέρα σε παρακαλώ, του λέω, μην ξαναπιάσεις. Ρε τον Καρυπίδη. Ας την θέση του Καρυπίδη λοιπόν. Ήταν ο Καράπαπας. Τι θα διαβάζαμε σήμερα. Σφαγή του Ολυμπιακού. Δύο γκολ, ένα υπέρ και ένα κατά, ήτανε σφυρίγματα εις βάρος μας. Γιατί θα έλεγε ο Καράπαπας ότι το γκολ το οποίο πέτυχε χθες ο ΠΑΟΚ αφορούσε ερυθρόλευκα, έπρεπε να μετρήσουμε τι θα πει βάρα. Ολυμπιακός είμαι. Το δε offside που σφύριξε ο διαιτητής, το οποίο εδώ που τα λέμε, οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν και ένα δίκιο όταν λένε ότι πριν ακόμα εξελιχθεί η φάση, ο επόπτης έχει σηκώσει τη σημαία. Και είναι καρφωμένος με υψωμένη τη σημαία. Κάτι που βλέπει ο παίκτης. Ο Μασούρας νομίζω ήταν, πώς το λέγανε έναν από εκεί, που έκανε τη σέντρα. Ο Μενώτη. Τον βλέπει, γυρίζει, τον κοιτάζει ότι είναι καρφωμένη η σημαία επάνω. Συνεχίζει την προσπάθεια, κάνει τη σέντρα. Και εκεί έχουμε το εκπληκτικό φαινόμενο. Ο Μικονιάτης, θερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, αντί να κάνει έξοδο, κάνει είσοδο. Πρώτη φορά και αυτό το έχω δει στη ζωή μου. Θερματοφύλακας να μπαίνει μέσα στην εστία, αντί να βγαίνει. Δηλαδή το παιδί δεν βρίσκεται, δεν πατάει, είναι κάπου αλλού. Μπορεί να είναι ακόμα με το γυμναστή του στη Μύκονο και τον Μπέλκα να κάνουν ένα, δύο, τρία όπ. Απίστευτα πράγματα. Ας Πασχαλάκης, ο οποίος για μένα είναι μακράν ο καλύτερος θερματοφύλακας που πέρασε τον ΠΑΟΚ, το λατρεύω. Την Κυριακή με τον Άρη πάλι αυτόν θα έβαζα. Θέλω να συνέλθει, αλλά τα λέμε ρε φίλε. Ρε Πασχαλάκη, πίσω πήγες. Η σέντρα δεν είναι αυτή που λέμε σέντρα ξηράφη. Να πάει ακριβώς ΣΥΡΙΖΑ πάνω από τα κεφάλια
των παικτών με εσωτερικό φάτσο και με πορεία προς τα δίχτυα. Οπότε ό,τι την ακουμπήσε εκεί μπήκε μέσα. Κάνει μια ψιλοκρεμαστήρη σέντρα, μια γλύκα. Θα μπορούσε να είναι μια πάσα από αυτά που βλέπουμε στο μπάσκετ, πετάει στον Αντετοκούμπο στον αέρα και σηκώνει την πιάρη και την κολλάει να πούμε στο καλάθι. Και αντί να βγεις με τις χερούκλες σου που είναι μισό μέτρο από σένα η μπάλα, να πηδήξεις, να πέσεις επάνω στο ποδοσφαιριστή, στο center forward που στο κόλλησε, σου βάλε δύο. Πώς το λένε ρε αυτό που μας έβαλε το Γιουδακό. Ο Βένος, το Βένος. Ο Βέλιος, του παλιού του Βέλιου, του Ρακλέως. Ναι. Πολύ καλό center forward. Στατικό center forward μέσα, δεν το νιώθεις. Πάνε άπλωσε τις χερούκλες και μπάσεψε την μπάλα. Ψιλικά, ψιλοκρεμαστά. Πήγε, μπήκε μέσα στην εστία, έκανε όπισθεν. Δεν πας περιπτώσει. Και όταν λοιπόν όλη η άμυνα του ΠΑΟΚ βλέπει τον επόπτη με καρφωμένη τη σημαία, κάπου σταματάει. Η φάση συνεχίζεται, ο διαιτητής σου λέει εγώ ελέγχω, προχωρήστε. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει, ας γίνει η φάση και άμα είναι το βάρε το ακυρός. Ας κάνει λάθος, το επόπτης έπρεπε να το αφήσει. Και αν θα είναι το λάθος θα το δει μετά στο βάρε. Παρ' όλα αυτά ήταν τόσο σίγουρος που το ότι δεν ήταν offside ήταν φανέστατο. Έχανε λάθος. Και τον σήκωσε. Κακός. Έπρεπε να αφήσει τη φάση. Και τη βλέπουν όλοι οι ποδοσφαιριστές την μπάλα αυτό. Το βλέπει και ο ποδοσφαιριστής. Το ατρομή του αλλά τη συνεχίζει και εκεί ο Πασχαλάκης μπαίνει μέσα. Και αν ήταν ο Καράπαπας θα έλεγε σήκωσε σημαία, σταμάτησε η ομάδα, μας αδικήσατε, μας κάνετε, μας δείξατε από τη μια μεριά. Από την άλλη για γραμμάρια ακυρώνεται γκολ στο 90 του Βαρέλα. Όμως το ΒΑΡ δείχνει ότι ήταν offside. Μα λίγο, λίγο πολύ ήταν, δεν υπάρχει λίγο, είναι ή δεν είναι. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση. Κάνω δίαιτα, θα φάω λίγο. Βάλε μου λίγο, άσε θα τσιμπήσω λίγο έτσι. Δεν είναι. Είναι ή δεν είναι. Ή θα φας ή δεν θα φας. Ήταν offside. Είδατε καμία αντίδραση από τον ΠΑΟΚ. Ίσως οι παίκτες μέσα οι οποίοι δεν έκανε δει, σχηματίζανε την τηλεόραση που λέγανε ακύρωσε το κι αυτό. Κακός κι αυτό. Αλλά όταν βλέπεις ότι ο πάγκος έχει στο Φερέρ ο οποίος χειροκροτά και λέει πάμε, πάμε για άλλο. Όπως και πάμε για άλλο μπήκε το τρίτο τον γκολ με τον Κρέσπο. Αυτό δεν βγήκε να το εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ. Ενώ ο Ολυμπιακός θα το είχε κάνει σημαία. Μας ακυρώσανε δύο γκολ. Σου λέει θα πάρω τρία σφυρίγματα μέσα με αυτά που κάνω. Θα επηρεάσω τους διαιτητές. Έκανε και τον τραμπουκισμό. Στο κουμπαράκι έγινε και η ιστορία. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να ξαναγίνει. Υπάρχει πλέον το ΒΑΡ. Και από τη στιγμή που υπάρχει το ΒΑΡ, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει σφαγή. Άρα σου θα πάρεις ένα σφύριγμα. Και δεν μπορείς το άλλο μάτς πάλι να το πάρεις το σφύριγμα και στο τρίτο πάλι να το πάρεις το σφύριγμα. Ψίγουλα θα παίρνεις εκεί στο κέντρο κάνα φάουλ, κάνα ξέρω εγώ τι, offside, penalty, goal. Αυτά περνάνε από το ΒΑΡ. Μια φορά έγινε το λάθος, δεν πρόκειται να ξαναγίνει και δεύτερη. Και από εκεί και πέρα δεν διαβάζεις τίποτα άλλο από τους δύο μονομάχους οι οποίοι με το παραμικρό ντάνκ. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει τον Καράπαπα που ασχολείται μόνο αυτά. Και εσένα, ο κύριος εκπρόσωπος είναι ο Γιώργος. Δεν πήραμε το Λευτέρη το Δούκα. Άστε τον εκεί πέρα τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του. Κάτσε στα θέματα σου, κάτσε στη θέση σου. Μην απαντάς στον υπάλληλο του Ολυμπιακού. Εσύ είσαι κρατός, είσαι βουνό, είσαι αφεντικό.
ελέγχεις τον κόσμο, την ποδοσφαιρική ομάδα, επιχειρήσεις, εργαζομένους. Ο άλλος τι είναι, μωρέ, και μιλάς μαζί του. Και ντάκ με το παραμικρό, έγραψε ο Γιώργος ο Σαββίδης για να μιλήσει, πρέπει να είναι κάτι σοβαρό. Υπάρχει άνθρωπος πλέον να κάνει αυτή τη δουλειά. Και μπορεί να την κάνει και καλά ο Λευτέρης. Και είναι και ταχώνει κιόλας. Έχει πιο πολύ τρέλα από όλους μας. Και παοξιδλίδη και αυτά. Πολύ περισσότερο από όσο πρέπει. Και αυτό έγινε αιτία να χάσει την πρώτη φορά τη δουλειά του. Γιατί είναι παραπάνω παοξιδλίδης από όσο πρέπει. Περάσα και τα χρόνια, θα έβαλα και ηρέμησε κιόλας. Κάπως όσο μεγαλώνει ηρεμήσει, σίγουρα θα κάνει καλά τη δουλειά του. Φτάνει εκεί ο ένας, βάλτε με τον καράπα παραμαλώνει. Και οι δύο εργαζόμενοι. Δεν μπορώ να βλέπω συνέχεια στο ίντερνετ να απαντάει στους υπά. Τώρα να κάνει μια δήλωση ο Μαρινάκης, φυσικά και δεν πρέπει να βγει να απαντήσει. Ο υπεύθυνος, ο αντιπρόεδρος, ο ιδιοκτήτης. Γιατί ο Ιβάν είναι αλλού, είναι χαμένος. Στις δροσίες, στις δουλειές, στις επιχειρήσεις του, πάει και έρχεται ο άνθρωπος. Υπάρχει ο άνθρωπος εδώ, ο Γιουργάρας. Μίλησε ο Μαρινάκης, μίλησε ο Αλαφούζος. Πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Μελισανίδης. Εγώ ας απαντήσω. Αλλά αυτοί δεν μιλάνε. Αυτοί βάζουν τους υπαλλήλους και μιλάνε. Θα πεις είναι ψόρατο, εντάξει είναι ψόρατο, αυτό να είναι το κακό. Απλώς εμένα με ενοχλεί. Γιατί δεν θέλω να πιάνουν τον αντιπρόεδρο μου, τον οποίο εγώ τώρα, γιατί ο Γιώργος ο Σαββίδης είναι ένα θαυμάσιο παιδί. Είναι ευγενέστατος, δεν έχει πειράξει άνθρωπο. Έχει την τρέλα του αυτή με το... Αυτό. Δεν το κάνει. Άμα ήταν 50 χρόνια δεν το είχε. Δεν ασχολιόταν με αυτές τις λαλακίες. Κοίταζε τα σοβαρά τα πράγματα. Μα νέος είναι, βράζει το αίμα του. Αλλά μην απαντάς σε υπαλλήλους. Δεν είναι αυτή η θέση σου. Μην υποβιβάζεις τη θέση σου. Θέση σου είναι πολύ ψηλά, πάντα είναι ψηλότερα και έχεις και την αγάπη του κόσμου. Ο κόσμος σε αγαπάει, Γιώργη. Σε αγαπάει γιατί είσαι καλό παιδί. Αλλά μέχρι ένα σημείο αυτά εδώ πέρα πρόσεξέ τα. Πάμε εδώ τώρα διαβάζω. Να διαβάζω, άνοιξα στο αυτό. Το Γιωργάρα να πούμε φωτογραφία. Έχει ανοίξει συζήτηση λέει και τα λοιπά. Ερώτηση του Γιώργου Σαββίδη σε λίγα Νόβα και Αβγενάκη. Γιατί δεν έδειξε λέει την κάρτα στον Αμπτελουγή και τρίχες κατσαρέ. Ο ΠΑΟΚ διαπυρός και σιδήρου. Και είναι αυτό που μένει περήφανα με ψηλά το κεφάλι. Κυρίευσε ένα κάστρο που πάντα το δυσκόλευε και που πέρσι, παρόλο που υπήρχε μία και μία συνεργασία, αλλά τη συνεργασία μεταξύ των προέδρων μπορεί να πέρασε ούτε στους φιλάθλους ούτε στην ομάδα. Και οι γιανούριδες και οι κουλούριδες δεν παίζανε, παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να περάσει από την έδρα εκείνη. Και με τη σιδερένια ομάδα του Λουτσέσκου. Εχθές ήταν πολύ καλός και κατόρθωσε και πέρασε. Πρέπει σιγά σιγά, λόγω του ότι η ώρα είναι 11 και μισή και έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για αυτά τα οποία με ανησυχούν αμέσως μετά το διάλειμμα. Γεια σε παρακαλώ, πήγαινε μας σιγά σιγά στο διάλειμμα. Λοιπόν. Καλημέρα σε όλους. Σε όλους και όλες. Ήρθα να επαναφέρω την τάξη για θέματα που με απασχολούν, με τα οποία έχασα τον ύπνο μου χθες. Διαπραγματεύτηκα με τους δικηγόρους μου μέχρι σήμερα το πρωί. Κούγια μου είχες. Θα πούμε κούγια πρώτον και πάνω απ' όλα. Με τα κουνάκια θα μας έρθει κοντός αυτός και ορμάζεις όμορφος να ξέρεις. Ναι, αλλά χώνει τη μούρη δυνατά, μέσα στον αθλητισμό είναι. Καλός δικηγόρος, καλός δικηγόρος. Του είπα τι να κάνω, η μοίρα με έριξε στα χέρια σου, πρέπει να κερδίσω. Στα κοντά χεράκια σου.
Δεν το κοντοδάχτυλο. Να μην τα δαχτυλάκια. Ποκοριστικά δεν θα σα παρακαλώ, κύριε. Να κρατάμε τις αποστάσεις μας. Λοιπόν. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έλα, ρε, σκαζό, χειρε. Και με την επιστροφή έχουμε να πούμε πολλά. Δηλαδή, θα τα ανεβάσω στο Instagram. Αμάρε, παιδί μου. Ναι, εσύ παιδάκι, σπάσε πλάκα. Γίνεται τώρα με το παραμικρό. Εσύ, δουλειά σου. Θα εισηγηθώ εκεί στον αντιπρόεδρο. Θα του το στείλω σε μήνυμα στο Instagram. Επικίνδυνα όμορφος. Διάλειμμα και επιστρέφω. Ναι. Εδώ είμαστε, επανήρθαμε κυρίες και κύριοι. Δες τι δείχνει ο πρόεδρος στο Open. Με αυτό το φόρεμα, το καφέ, το, με τη δερματίνη αυτή, τι κακό έχει γίνει. Το φόρεσε η Σία, ήταν μαζί με την Τατιάνα, τώρα το φοράει αυτή την κοπέλα. Είναι τόσο της μόδας αυτό. Μη σου τύχει είναι αυτό. Δύο έτσι μεγάλες κυρίες, ναι, της ενημέρωσης, η μία ξεκάθαρα εκεί στο πολιτικό ρεπορτάζ, η άλλη δεν έχω, δεν μπορώ να προσδιορίσω ταυτότητα. Έχει όλα, κάνει απ' όλα και όλα, ειδήσεις, βέβαια, έλεγε η Τατιάνα όλα. Και σοου έκανε και τώρα κάτι παραχμιακές κουτσουμπολίστικες κάνει. Αλλά είναι πολύ γνωστό σχέδιο, ναι. Έτσι και γίνει αυτή η συνάντηση που έγινε. Πιστεύω δεν κοιμούνται, από 5 Σεπτέμβρη έγινε αυτό. Κοίταξε, σε όχι, φάση... 5 Σεπτέμβρη το βάλει πρώτη, τέρμα δεξιά ποια είναι. Αυτή τώρα που το φοράει δεν ξέρω ποια είναι η κοπελίτσα, αλλά οι δύο είναι, πρώτα-πρώτα όμως είναι διαφορετικό. Εντάξει, είναι το χρώμα, έτσι. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το φωτισμό. Είναι το ίδιο δέρμα φαίνεται να είναι. Όχι, όχι, είναι άλλο το χρώμα. Μου είναι φάνηκε πιο... μεταλλιζέ το αριστερό, ωστόσο θεωρώ και πάλι ότι το από πού πέφτει ο προβολέας δείχνει διαφορετική την ποιότητα ή τέλος πάντων την υφή του. Είναι διαφορετικό ρούχου το χρώμα. Το ένα είναι σοκολατή. Και να, η Έλενα είναι... Γαλήφα είναι αυτή που το φοράει σήμερα στο Open, στην καινούργια εκπομπή που συνεχίζουν μετά το καλοκαίρι. Έλενα Γαλήφα, φοράει το φορά. Άλλο, και αυτό το ίδιο, αλλά σε άλλο χρώμα, άμα το δεις και αυτό. Μπα, όχι, όχι. Επιμένω, επειδή έχει παίξει και πολύ στο ίντερνετ. Να, το ίδιο είναι. Είναι ένα δερμάτινο φόρεμα το οποίο φωτίζει. Δεν έχει αχρωματοψία. Μόνο αχρωματοψία. Δηλαδή, δεν έχω. Τέτοιο μάτι και να έχει αχρωματοψία, δηλαδή τι θα πρέπει να κάνουν τα δικά μας. Ο φωτισμός αλλάζει την ρε απόχρωση. Ρε παπά, είναι άλλα χρώματα. Άλλο είναι αυτό, άλλο αυτό, άλλο. Μα δεν το βλέπεις. Ίδια. Άλλα χρώματα. Και τα τρία. Δεν στο είναι ίδιο ίδια. Σημείο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά βλέπεις λίγο τα χρώματα. Δεν είναι πιο ζεστά δεξιά και είναι πιο ψυχρά. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Και λέω μήπως αυτό αλλάζει την υφή. Εν πάση περιπτώσει, το φόρεμα είναι το ίδιο, ίδιο χρώμα, λίγο διαφορετικό, ένα τόνο δεν αλλάζει. Νομίζω ότι χάσαν τον ύπνο τους και οι δύο. Α. Στις 5 Σεπτέμβρη το φορούσε μήπως αυτή η κυρία Γαλήφα νωρίτερα. Μαζί, στο μαζί. Όχι, η Γαλήφα το φοράει τώρα. Και ίδια για να παίξει το θέμα αυτό, ναι, που συναντήθηκαν οι δύο. Δηλαδή τώρα, εδώ που τα λέμε. Να δούμε ποιο το σχεδίασε, από πού το πήρανε, για να καταλάβουμε πού ντύνονται οι μεγάλες κυρίες στην Αθήνα. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα το έβαλαν και οι δύο, ήταν άτυχες. Αλλά και πάλι δεν τις προστάτευσε. Δηλαδή πηγαίνει η Τατιάνα Στεφανίδου και αγοράζει ένα φόρεμα. Πηγαίνει μετά από λίγο η Σία Κοτσιόνη. Δεν τη λέει. Μέρος. Δηλαδή αυτό τι να το πω, είναι φόρεμα, τόσο το σχέδιο πια... είναι το ίδιο. Τότε απλώς το χρώμα είναι διαφορετικό. Και εντάξει τώρα, σιγά ρε παιδί μου. Πώς το βλέπεις το κανάλι του Προέδρου? Έτσι. Δηλαδή δεν έτσι είναι πολύ πετυχημένο να παίρνει παρακμιακούς. Δηλαδή τόσο είναι ανατρεπτικό. Παρακμή. Μπορεί να πει ότι είμαι αυτή η γραμμή μου. Θα μαζέψω, η παρακμή. Θα μαζέψω τους άστεγους τηλεοπτικά, τους τηλεοπτικά άστεγους, δηλαδή, ναι, φέτος. Θα μου κοστίσει λιγότερο, δεν θα μπω μέσα τόσα εκατομμύρια. Θα τους δώσω χώρο να αποδείξουν ότι κακώς βρέθηκαν εκτός των μεγάλων καναλιών τα προηγούμενα. Είναι κίνητρο μεγάλο αυτό. Ναι, βέβαια. Να, ο Βουτσινάς πήγε εκεί πέρα. Ο Βουτσινάς ήταν το βαρύ πυροβολικό, το οποίο πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και κατευθείαν έφυγε. Να, του δώσαν περισσότερα χρήματα. Επαγγελματίες είναι. Εδώ φεύγουν στο ποδόσφαιρο, δεν φεύγουν οι πολιτικοί. Από ρε, κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή τώρα σε παίρνω ρε Βουτσινά, παρακμιακέ, από τα αζήτητα. Πέρασες από τα μεγάλα κανάλια και η κοινωνία σε έριξε στην πάντα. Σε παίρνω και σε αναστήνω. Το και σύστημα, σου δίνω λέει εκπομπή. Ο Βουτσινάς. Έλα. Με έβγαλε το σύστημα, όχι η κοινωνία. Εγώ αρέσω, λέει. Γεμίζω τα θέατρα. Είμαι καλός. Άρα. Γιατί έκανες παρακμιακές εκπομπές? Δεν βλέπεις. Εγώ με πέρυσι το που το βλέπω καλός γυρίζω. Ήταν αρκετά διασκεδαστικός. Φιλοξένησε προσωπικότητες. Για τον καθένα όσο μετράει ο... κάθε συνεντευξιαζόμενος, από τον Ρουβά μέχρι τη Στάη, έκαναν παρέλαση από εκεί, ονόματα που εντάξει, απασχολούν.
Απασχολούν. Ήταν καλός πέρσι. Μάλιστα. Ήτανε ήταν καλός. Δημιουργικός. Και νομίζω ότι αυτό είναι. Ήταν από... στα ζήτα όταν. Ήτανε. Δεν το αναγνώρισε αυτό. Μάλλον όχι. Δεν το αναγνώρισε. Θα τον κυνηγάω αλήθεια. Ή δεν ήταν το βασικό του κριτήριο. Δεν υπάρχει ρε χειρότερο. Δεν υπάρχει πιο άσχημο συνέστημα από το να βλέπεις. Από την αχαριστία. Τον αγνώμονα. Ναι, ναι. Τον αχάριστο. Σε πήρα ρε από τα ζήτητα και σε έκανε ξανά μάγκα. Και κατευθείαν την κοπανάς. Να ξαναπάς εκεί που θα πατώσεις. Ή εν πάση περιπτώσει που μπορεί να μην σε προστατεύσουν με, πιο με μεγαλύτερη ανθρωπιά. Γιατί θα μπορούσε εδώ να αισθανθεί ότι βρίσκεται σε ένα κανάλι που δημιουργεί μια καινούργια προσωπική σχέση. Το κανάλι όσο είναι στην Αθήνα είναι καταδικασμένο να ζει σε μια ούτε δούμε. Καν χρήση. Δεν σε βλέπει ο Αθηναίος. Να, να, δημιουργούν τώρα προϋποθέσεις στο Μακεδονία Παλάς. Για να δούμε, θα το μεταφέρει, θα έχει στούντιο που θα καλύπτει και από εδώ θέματα, θα βγάζει και από εδώ κάποιες εκπομπές, θα γίνονται κάποια ρεπορτάζ. Πάντως υπάρχει μια διαδικασία αλλαγής. Τώρα ποια θα είναι αυτή η αλλαγή. Κάτσε ρε κοριτσάκι μου, κάτσε. Έχεις το Μακεδονία Παλάς. Που είναι, ας περιπτώσει, είναι το έβλημα της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Εκεί είναι όλη η μαγιά. Της πόλης μας είναι το καλύτερο ξενοδοχείο με την ωραιότερη θέα. Δεν έχει την αριστοκρατικότητα που έχει, ας πούμε, το Ελέκτρα Παλάς. Ναι. Αλλά έχει. Έχει να δώσει. Βέβαια. Και πας εκεί τα στούντιο. Άρα πάνε μια αποθήκη εκεί πέρα. Φτιάξε ένα στούντιο και τελείωνε. Πάρε στο παλάτι να βάλεις μέσα... Τους δημοσιογράφους τώρα και τους αυτούς τώρα να μπαίνουν, να βγαίνουν, να, είναι, να έρχεται ο πολιτικός, να έρχεται ο, μπορεί ο να επιχειρηματίας. Μπορεί να λύνει πρακτικά ζητήματα, πρακτικά, θα ρε, τους φιλοξενούν και όλα στο τι πρακτικά ρε αποστολία τώρα. Θα πάω εγώ ρε με την ερωμένη μου κρυφά και θα δω μέσα τον Κόλκα και το Τσαλτίδη. Πάπ' κατευθείαν με βγάλανε φωτογραφία. Είναι καλά παιδιά. Ρε καλά παιδιά, χρυσά είναι. Είπα γιατί είναι η δική μας εδώ. Από το Ραπτόπουλο με τον Γκουλιανό, ξέρω εγώ. Από τον Νίκο από τα Γιαννιτσά. Που θέλει να σε φάει τη θέση. Και τώρα που είπαμε τον Νίκο από τα Γιαννιτσά, λοιπόν. Δηλαδή στο καλύτερο ξεκομμάτι. Κούγιας είπε. Το ναι. Συμβόλαιό σου λέει, ρητά, ότι είτε λείπεις είτε είσαι στην εκπομπή, απαγορεύεται οποιοδήποτε να καθίσει αυτήν την καρέκλα. Γράφει. Είπε. Τι μπορώ να διεκδικήσω. Το συμβόλαιο το οποίο δεν έχει συσταθεί ποτέ είναι διαλόγου. Κυρίων και κυρίων. Βεβαίως. Τι να λέμε, χρειάζεται να το γράψουμε. Εφαρμόζεται σαν να υπάρχει 50 Ευαγγέλιο. Συμβόλαια. Ορίστε. Όχι ένα 50. Αλλά ήταν κάθισε κιόλας. Βασικά δεν τον άφησα να κάτσει εκεί. Ευτυχώς. Ήρθε στο έξω δεξιά. Όχι ότι λύνει πολλά αυτό, ούτε με κάνει να ξεχνώ. Εντάξει. Αυτό θα το κοπανάω εγώ 2 χρόνια. Αλλά, γιατί είχα και καλό δάσκαλο, άμα κάνω κάτι 2 χρόνια τα ακούω. Εντάξει, τον αγαπώ, τον εκτιμώ, το συμπαθώ πραγματικά, θεωρώ ότι έχει... Στρογγυλοκάθισε, έδινε πάσες, μιλούσε με τους ακροατές. Έκανε και παιχνίδι. Ρε πάμε, άλλαζε και γραμμές. Άλλαζε, έκανε ατάκες, για πάμε για διάλειμμα, επανερχόμαστε σε λίγο. Δηλαδή, πολύ φορτσάτος. Πώς τα λένε αυτά, ασφαλιστικά μέτρα, Νίκο, τουλάχιστον 150 μακριά από τα στούντιο του Λίμπερο. Επειδή είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μετράς όλα, με... ποσοστό, ένα ποσοστό που θα μπορούσε να του δώσεις τις 100, από το 1 μέχρι τα 100 για να μπορέσει να σε φάει τη θέση. Καλά δεν δίνω ούτε μείον του δίνω, αλλά... Αλλά. Μείον. Τελείωσε. Αλλά από οποιονδήποτε και οποιαδήποτε άλλη θα ερχόταν στο στούντιο να εκφράσει την άποψή του, να κάνει παρέα με τον κόσμο, με εσάς, είναι ο μόνος. Εμπάση, ή τουλάχιστον ο πρώτος. Εν πάση περιπτώσει, εκτελέσαι το χωρίς βασανιστήρια. Όχι ότι θα περάσει έτσι. Αλλά χωρίς βασανιστήρια. Χωρίς, ναι. Μην τη φάει ναι. Πρώτα, ας πούμε, στο γόνατο να γονατίσει. Και να μην βλέπω, γιατί πονάει η καρδιά μου. Γιατί είναι δικός μας άνθρωπος. Οπότε, πάμε τώρα στα θέματά μας. Το είδες το μάτς εχθές. Το είδα, ναι. Για πες μου, τι είδες. Είδα ένα ΠΑΟΚ ο οποίος προσπαθεί να. Εξαίρετος, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εκτός από το διάστημα δηλαδή των δύο τερμάτων, μου άρεσε πολύ. Φαίνεται ότι προσπαθεί να αφομοιώσει ένα καινούργιο τρόπο παιχνιδιού. Δεν είμαι αρμόδια αυτό να το κρίνω.
Αλλά φαίνεται ότι ο καινούριος προπονητής προσπαθεί να περάσει έναν διαφορετικό τρόπο, να πιέσει πιο ψηλά. Δεν θα πω αυτά τα 4-4-2. Ναι, θα άστα, πω μία, μόνο ναι, ότι. Σε παρακαλώ. Μα τα είπε ο Νίκος εχθές και βγήκε και ο κύριος ο Άμπαλος. Ο Άμπαλος. Ο Αριανός. Που ντρέπεται. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ντρέπεται. Ο Άρης ρε Σικυρκός. Θα είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι να λες ότι είσαι Αριανός. Άστο ρε παιδί μου. Πες είμαι Αριανός και τελείωνε. Τι κάνεις τον Άξι, παπά, παπά. Και βγήκε γι' αυτό και συμφωνήσανε μαζί για κάτι λέγανε, κάτι κάνανε κτλ. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε στα θέματα μας. Έλεγα λοιπόν ότι. Ψάχνει να βρει τα πατήματα. Ψάχνει να βρει τα πατήματά του. Διαβάζω, βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ όσα γκολ δέχτηκε πέρυσι σε 10 αγώνες, τα δέχτηκε φέτος σε 3. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Όταν προσπαθείς να μάθεις ένα νέο τρόπο παιχνιδιού, όταν λείπει ένας παίκτης από το κέντρο σου που θα μπορούσε να γυρίσει, να γλιτώσει ένα λάθος, να καλύψει μια θέση και δεν τον έχεις, ή δεν τον έχεις τουλάχιστον. Δεν του έχεις δώσει το περιθώριο. Οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή να αλληλοκαλύψει για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους διαδικασίες που δημιουργούν καρδιοχτύπη στο τέλος του παιχνιδιού. Δηλαδή δεν παίρνεις ευρείες νίκες με άνεση, αλλά υπάρχει μια αγωνία για το αποτέλεσμα. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν και γκρίνιες, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει και ένταση, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν και λάθη και offside που είναι και δεν είναι offside, αλλά στην ομάδα δημιουργούν μεγαλύτερη ένταση γιατί θέλει να πάρει το αποτέλεσμα. Οπότε θα υπάρξουν γκρίνιες, καταστάσεις από αυτές που δεν μας αρέσει να βλέπουμε. Μας αρέσει να βλέπουμε υπεροχή, ξεκάθαρη και. Η ομάδα έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Δεν είναι συγκεντρωμένη. Χάνει, έχει 5 λεπτά που είναι εντελώς χαμένη. Και εκεί γίνονται και τα λάθη συνήθως. Θα σου πω κάτι. Αυτό που λέμε ο καθένας στη δουλειά του και ο βλάχος στα δουλειά του είναι μια τεράστια λαϊκή ρίση η οποία όποιος την εφαρμόζει όσο λάθος και να είναι το σχέδιο το οποίο έχει βάλει στο τέλος θα το φτιάξει. Μπορεί να κάνει 1 χρόνο ενώ θα πρέπει να κάνει 2 μήνες. Μπορεί να βάλει 10 δραχμές ενώ έπρεπε να βάλει 5. Αλλά εάν θα μπορέσει, μπορεί να βάλει λάθος ανθρώπους, οι οποίοι θα μπορούσε να βάλει πιο καλούς. Όταν λέω λάθος, δεν είναι να πάρει ένα γελαδάρι και να το βάλει να του κάνει μια αγωγή που θα την κάνει ένας δικηγόρος. Όχι έτσι. Αλλά ενώ λάθος ανθρώπους, δηλαδή οι οποίοι ενώ θα πρέπει να δώσουν, να έχουν αξία με άριστα το 18, είναι 6. Και να τους πληρώνεις παραπάνω. Mm-hmm. Αλλά στο τέλος θα το πετύχεις. Ναι, έχουμε πει επανειλημμένως ότι θα πρέπει να δίνεται ο χρόνος όταν εμπιστεύεσαι κάποιον. Είμαι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας και εμπιστεύομαι, προσλαμβάνω έναν εργαζόμενο. Είμαι μεγαλομέτοχος, πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής, μπασκετικής, οποιασδήποτε αθλητικής ομάδας και προσλαμβάνω ένα προπονητή. Πρέπει να του δίνεται ο χώρος και ο χρόνος, διότι με κάποια κριτήρια τον επέλεξες. Ναι, βεβαίως. Προκειμένου. Και πήρες αυτός και ρήτρα. Λίγο το έχεις. Έτσι, προκειμένου αυτός να εφαρμόσει το πλάνο του, γιατί αυτός είναι προπονητής. Αυτός έχει μάθει να παράγει αθλητικό προϊόν. Εκτός από τον προπονητή. Για παράδειγμα. Γύρω από τον προπονητή είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν και αυτοί τις δουλειές. Παραδείγματος χάρη. Ο ΠΑΟΚ φέτος το 60 αρχίζει για κάτι. Δηλαδή είδα τον Εσίτη και είσαι γυμνάστρια, παιδί μου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ένας επικός Εσίτη στο πρώτο ημίχρονο και επειδή εδώ με τον Νίκο, τον Νικολάκη, εχθές είχαμε μία συζήτηση, κυνηγάει αλήπητα τον Εσίτη. Αχ, έπρεπε να είμαι εδώ γιατί εμένα μου αρέσει πολύ. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δεν μπορούμε να ζητάμε τα πάντα από έναν ποδοσφαιριστή. Αυτό θέλει και να κόβει και να τρέχει, να παίρνει τις κεφαλιές, να μην αφήνει τον αντίπαλο να μπει ποτέ στην περιοχή, να τριπλάρει και να βάζει γκολ. Αυτό εσύ θες υπερπαίκτη, ρε φίλε. Αυτό ο παίκτη κάνει 100 εκατομμύρια. Αυτό θα έλεγα. Μπορεί να τον πάρει, αλλά δώσε και 100 εκατομμύρια. Και δεν έρχεται και σε σένα. Τι να έρθει να κάτσει να παίξει με τον Εσίτη. Ωστόσο, βλέπω ότι η ομάδα γονατάει. Σας δημιουργεί απορία ακόμα και αυτή η σκληροτράχυλη που πιστεύεις ότι τουλάχιστον η φυσική τους κατάσταση, γιατί δεν τον περιμένεις τεχνίτη, τον περιμένεις όμως σκληρό, δυνατό μέχρι το τέλος του παιχνιδιού να. Το ρόλο που έχει να Μα τον φέρει πέρα να μην μπορεί να αποδώσει. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπω ότι η ομάδα δεν έχει μυαλό.
δεν έχει προσανατολισμό. Κάνει απίστευτα λάθη. Τώρα, σε μία σέντρα, αντί να βγεις προς τα έξω, γυρίζεις πίσω και μπαίνεις μέσα στην εστία. Αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή, κάτι έχει αποσυντονίσει την ομάδα. Κάτι δηλαδή είσαι σε ένα σασέρ, πατάς στο δεύτερο και σε πηγαίνει στον πέμπτο. Κάτι συμβαίνει στον εγκέφαλό του. Πρέπει να πάει να το συντονίσεις. Κάτι δεν πάει καλά επάνω σε αυτό το θέμα στον ΠΑΟΚ. Έγινε, λέει, μία συνάντηση, μου διαφεύγει το όνομα, νομίζω στην Ολλανδία, ο Φερέιρα φορώντας ένα καπελάκι από αυτά που έχουν στην μπουτίκ που γράφει πρωταθλητής Νταμπλούχος, ξέρω εγώ, 2018-2019 και τα λοιπά, συνάντησε ένα φίλο του, ο οποίος είναι και αυτός ένας μεγάλος προπονητής. Τι κάνεις, χάνεις καλά και τα λοιπά. Του λέει, πώς θα πάμε φέτος, να δω τι κάναμε καινούργια ομάδα και τα λοιπά. Του λέει, σε πρώτη φάση, βγάλε αυτό το καπέλο που φοράς. Του είπε ο φίλος. Ναι. Ναι, ναι. Βγάλε το. Λέει, γιατί. Γιατί αυτό γράφει τι έκανε σε πέρσι. Σήμερα ξεκινάς από το μηδέν. Αυτό δεν υπάρχει. Τελείωσε, είναι παρελθόν. Είπα, οξύδες ακόμα, παιδί μου, βρίσκονται το καλοκαίρι που πέρασε. Σε μία τούμπα να πέφτουν πυροτεχνήματα και τους παίκτες επάνω στο πούλμα να κατεβαίνουν στο Λευκό Πύργο. Αυτό συμβαίνει στον κόσμο. Ευτυχισμένοι από μία απίστευτη χρονιά, την οποία διαδέχτηκε η περσίνη χρονιά, μία προηγούμενη δύσκολη που χάθηκε ένας τίτλος. Ναι. Με όποιο τρόπο χάθηκε. Ναι. Αυτό εγώ δεν βλέπω να συμβαίνει στους ποδοσφαιριστές. Ο κόσμος πιστεύει ακόμα σε ένα μέταλλο πρωταθλητή, σε μία ομάδα που και φέτος, μάλιστα με ό,τι έχει συμβεί στην Ευρώπη, θα τους περιμένει ακόμα πιο συγκεντρωμένους στο στόχο του πρωταθλήματος και του κυπέλλου, δηλαδή στα εσωτερικά μας, εδώ τα εγχώρια πρωταθλήματα. Ωραία. Αλλά δεν το βλέπω στην ομάδα. Δηλαδή, πέρυσι σου δίναν την αίσθηση ότι το μέταλλο αυτό του πρωταθλητή, του θα πάρω τον τίτλο, του θα πάρω το πρωτάθλημα, θα πάρω το κύπελο μέχρι το τελευταίο λεπτό, ήταν αυτοσκοπός και βαθιά ριζωμένο στο μυαλό του κάθε ποδοσφαιριστή. Αυτό δεν το βλέπεις φέτος. Δηλαδή δεν βλέπεις ότι με την ίδια αποφασιστικότητα, με όποιες ατυχίες στην Ευρώπη. Δεν το βλέπεις, είναι φοβερό. Άδειασε η ομάδα. Λάθη στις καθυστερήσεις. Ενώ είναι αδειασμένη η ομάδα. Και θέλω μετά να το συζητήσω, να μου πεις για ποιο λόγο δεν έχει ατοχές η ομάδα. Είναι τόσο αδειασμένη από πέρσι. Δηλαδή μπορεί ένας αθλητής, επειδή σε μία χρονιά τα έχει κερδίσει όλα, αυτά παγκόσμια, όχι Ολυμπιακούς αγώνες, τα κέρατα του Ιούδα, και την επόμενη χρονιά να είναι εντελώς από προσανατολισμένος. Πρώτα απ' όλα θα πω, γιατί είπα κάτι προηγουμένως, δεν θέλω να το αφήσω μισό, ότι η νίκη σαν τη χθεσινή, που έστω και στα τελευταία λεπτά του αγώνα βρίσκει η ομάδα του σθένους και μετά από μια απόφαση που μπορεί εκείνη τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής να τη θεωρεί άδικη, να γυρίζει το παιχνίδι και να παίρνει το μάτς, τη θεωρώ επική σημασία, γιατί έτσι θα πρέπει να στο μεταλλητέ τους να ριζώνει, ότι ακόμα και τα τελευταία δύο λεπτά του αγώνα είναι αγώνα που μετρούν και μπορεί να σου δώσουν αποτέλεσμα. Μήπως το Φερέιρα. Κάθε φορά που τον έδειχνε η κάμερα, φυσικά τον έβαζε. Τη στιγμή που ακυρώνει τον γκολ. Ότι χειροκροτάει και του λέει: πάμε ξανά. Ναι, τον είδα. Αυτή τη λεπτομέρεια, αν δεν την έκανε ο Φερέιρα και ορμούσε πάνω στο διαιτητή και πάνε και να χαθεί χρόνο και εκνευρισμό περισσότερο. Τελείωνε η ιστορία. Έτσι. Και ξανά έπαιζε. Ένα άλλο. Έχουμε μέσα μας όλοι το συνέστημα ότι πάμε να πάρουμε πάλι το πρωτάθλημα φέτος, δεύτερη φορά. Για κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή στο χρωστάνε το πρωτάθλημα. Μόνο εσύ είσαι. Οι άλλοι δεν έχουν καλή ομάδα. Δεν είπα να μην το χτυπήσουμε, θα το χτυπήσουμε, αλλά είναι 26 αγώνες, είναι 10 αγώνες στα play-offs. Είναι ομάδες οι οποίες τα προηγούμενα δύο χρόνια, όπως ο Ολυμπιακός, χάσαν τίτλους που δεν έχουν μάθει να χάνουν. Ενισχυθήκανε φέτος. Βεβαίως και ενισχυθήκανε. Δηλαδή, με ποια λογική οποιοδήποτε μπορεί να θεωρήσει ότι ο Ολυμπιακός θα μείνει αμέτωχος φέτος στη διεκδίκηση τίτλου. Μα όταν ξεκινήσει, πώς είναι δυνατόν. Έτσι. Θα πάμε λοιπόν μέχρι το τέλος. Τα πράγματα από ό,τι δείχνουν. Και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, έτσι. Και η ΑΕΚ που πέρυσι έκανε δύο τίτλους. Και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Να σου πω κάτι. Σε 2-3 αγωνιστικές παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Οι κεραίες μου από την Αθήνα λένε ότι εάν ο Ολυμπιακός, που το περισσότερο αυτό δείχνει η κατάσταση, κερδίσει, θα γίνει ντου.
Εάν θα γίνει ντου, θα πρέπει επιτέλους στον Παναθηναϊκό να αλλάξει κατάσταση. Ναι, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι τότε ο Παναθηναϊκός και τι μπορεί να κάνει το Δεκέμβριο. Και έχοντας και τα play-offs από πίσω, ο Παναθηναϊκός δεν είναι τίποτα να βγουν 10 παράγοντες και να βάλουν από 10 εκατομμύρια. Ρίξει μια πενιντάρα κατευθείαν να πούμε για να πάει, πάει για πρωτάθλημα και αυτός. Και να γίνει του Κουτρουλή ο γάμος. Λέω λοιπόν ότι από τον πρώτο αγώνα μέχρι τον τελευταίο αγώνα του play-offs το πρωτάθλημα θα παίζεται. Φέτος θα κριθεί στις λεπτομέρειες, θα χαθούν βαθμοί, ήδη έχει γίνει και μία κλοπή 2 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, από το πρώτο αγώνα που έπαιξε και με το ΒΑΡ και τα λοιπά, δεν του έδωσε το πέναλτι στην Τρίπολη, που συνήθως τα πέναλτι μπαίνουν. Ήδη υπάρχει μία βοήθεια, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι μεγάλος μαραθώνιος. Και να κερδίσεις και με 3-4-5 βαθμούς να είσαι πρώτος στη λήξη του πρωταθλήματος. Υπάρχουν τα play-offs που γρήγορα μπορούν να καλυφθούν αυτοί με μια εκτός έδρας νίκη, τελείως έγινες εσύ το φαβορί. Θέλει υπομονή λοιπόν και αυτοσυγκέντρωση. Δυστυχώς στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ακόμα είναι μεθυσμένοι οι ποδοσφαιριστές με το γλυκό κρασί της επιτυχίας. Ναι, πολύ εύκολα μπορεί να γίνει πικρό αν δεν... Ξίδι! Αν δεν να συνέλθουν άμεσα. Και όταν βλέπεις τον ανθό της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ να τα έχει χαμένα το καλοκαίρι, να κάνουν πράγματα που αυτοί που τα κάνουν είναι η μεγάλη στάρ του πρωταθλήματος, του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, να μην έχουν το μυαλό τους στο ποδόσφαιρο αλλά στην κομμότρια, το κομμωτήριο, τα social media, τις φωτογραφίες και να ο πρωταθλητής και να η ομάδα που κέρδισε στο μεταξύ τους αγώνα, λένε πάνε να βγουν, παίξαν ένα μεταξύ τους οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και η ομάδα η μαύρη που κέρδισε τους άσπρους να φωτογραφηθεί για να ανεβεί στο, δηλαδή τα μέσα έχουν χαζέψει τα παιδάκια αυτά, τα αγράμματα, γιατί είναι αγράμματα τα περισσότερα, που δεν ξέρουν ούτε συμπεριφορά, ούτε έχουν γνώση το τι έχουν πετύχει, που βγαίνουν έξω και είναι βασιλιάδες, που τους πλησιάζουν τα παιδάκια και τα αγοράκια και τα κοριτσάκια και φωτογραφίζονται μαζί τους, που χάνουν τον προσανατολισμό τους, που μπορεί να έχουν ένα τεράστιο συμβόλαιο για μας, τους απλούς κοινούς θνητούς των 400.000, ενώ και το μυαλό τους είναι πότε θα πάρουν τα 5 εκατομμύρια, αλλά τις 400.000 το χρόνο, 3-4 χρόνια είσαι με 1,5 εκατομμύριο πακέτο στην τσέπη, και όταν έχεις τόσα πολλά λεφτά μπορείς να πάρεις και την αμαξάρα σου, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε θες. Όταν λοιπόν η ζωή σου, η τύχη σου, ο Θεός, η μοίρα σου σε έχει επιβραβεύσει με ένα τόσο σπουδαίο ταλέντο που σου αποφέρει τόσα χρήματα, οφείλεις, γιατί social media υπάρχουν και στο εξωτερικό και εκεί επαγγελματίες είναι, αλλά φροντίζουν να μην τους επηρεάζουν, και ο 25χρονος που δουλεύει για 600 ευρώ το μήνα, 25 χρονών είναι, δεν έχει μια εμπειρία ζωής 80 χρονών. Δώσε μου δύο λεπτά να ρίξω για το χορηγό, σε παρακαλώ, Σωτήρη. Ναι, οφείλεις να φερθείς επαγγελματικά. Δεν δικαιολογώ καμιά τέτοια κατάσταση. Όπως απαιτούμε από όλους τους υπόλοιπους εργαζομένους να είναι συνεπείς στην εργασία τους, στο ωράριό τους, στις υποχρεώσεις τους, έτσι θα πρέπει να είναι και αυτοί συνεπείς στις επαγγελματικές υποχρεώσεις, χωρίς ειρήνες και σωστά. Τεράστια πλέον αποστολή Αντοβόλη. Η βιομηχανία του ποδοσφαιρικού. Αθλητισμού. Το ποδόσφαιρο είναι για την Ευρώπη το Α και το Ω. Να σου πω κάτι. Έτσι και βγάλει το ποδόσφαιρο από την Αγγλία, θα πέφτουν στον Τάμεση στο Λονδίνο από τη μελαγχολία. Το ποδόσφαιρο συντηρεί σήμερα την αίσθηση. Ναι, ναι, τζιράρει τα περισσότερα χρήματα, έτσι είναι. Ναι, αλλά σε έχει σε μια γρήγορση. Και δηλαδή, είναι και το λαοφιλέστερο άθλημα. Ναι. Έχει κάτι να ασχοληθεί, ρε φίλε. Ναι, τι να ασχοληθεί. Θέλω να πω ότι και αυτό που πηγαίνει και βλέπει ράγκμπι. Πηγαίνει και βλέπει ράγκμπι, το γουστάρι. Απλά είναι λιγότεροι. Είναι το λαοφιλέστερο, πράγματι. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν αυτό που είπαμε προηγούμενα. Ο καθένας στη δουλειά του και ο βλάχος στα τυριά του. Έχει γίνει το ποδόσφαιρο, το λαϊκό αυτό άθλημα, τεράστια βιομηχανία, και θα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι το διοικούν από την αρχή, γι' αυτό έλεγα για τον Γιουργάκη του Σαββίδη, τον διοικούν από τη διοίκηση μέχρι το τελευταίο
άνθρωπο που φροντίζει την καθαριότητα και είναι δίπλα τους παίκτες να είναι σπουδαγμένοι, να ξέρουν τι κάνουν και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως... Τι παιδί μου, μας έκοψε, έφυγες. Σωτήρης. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν θα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας ενημερώσει με ποιον ακριβώς τρόπο μπορεί κανείς που αγαπά τον αθλητισμό και θέλει να τον υπηρετήσει από αυτό το πόστο, θα το κάνει σωστά, κερδίζοντας τα τυπικά εφόδια αλλά και τα ουσιαστικά που χρειάζονται για να βοηθήσει έναν αθλητικό οργανισμό να αναπτυχθεί, να προοδεύσει, να διοικηθεί με τον σωστό τρόπο. Και αμέσως μετά πάμε για τον ποδοσφαιρικό αγώνα το χθεσινό και θα ανοίξουμε και γραμμές. Διάλειμμα και επιστρέφω. Επιστρέψαμε συνεχίζοντας με ένα θέμα από το προηγούμενο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε πολλές φορές από αυτά τα μικρόφωνα. Έχουμε τονίσει την σπουδαιότητα του να τοποθετείται καθένα στη θέση που έχει μάθει, έχει σπουδάσει, έχει ενισχυθεί με εφόδια τυπικά και ουσιαστικά για να μπορέσει να βοηθήσει τον οποιοδήποτε οργανισμό, στην οποιαδήποτε εταιρεία, στον οποιοδήποτε ρόλο του ανατίθεται. Στον αθλητισμό, δυστυχώς, αντιμετωπίζουμε διάφορα φαινόμενα. Πριν ξεκινήσω, θα σας συστήσω τον κύριο Χρυσόστομο Γιαννουλάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Γιαννουλάκη. Καλημέρα σας. Καταρχήν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και το σταθμό σας για την πρόσκληση και εσάς, κύριε Αντοβόλη, για την υποστήριξη ενός σημαντικού τομέα που λέγεται αθλητική δίκαιωση, γενικότερα τον χώρο του αθλητισμού στην Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Ένα τομέα που για την Ελλάδα θα έλεγε κανείς ότι είτε τον φοβούνται είτε δεν τον γνωρίζουν και πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό είμαστε όμως εμείς εδώ. Είμαστε άνθρωποι που σίγουρα κανείς δεν μπορεί να πάρει από πάνω μας την αγάπη μας για τον αθλητισμό. Και οι δύο έχουμε ένα αθλητικό παρελθόν, ενεργό αθλητικό παρελθόν. Υπήρξε αθλήτρια πολλά χρόνια. Εσείς είστε ακόμα. Ενεργή αθλητής, κολύμβησε ανοιχτής θαλάσσης. Και πρέπει να πω στους φίλους που μας ακούν ότι πέρυσι κερδίσατε τον... Εγώ ακριβώς με τον κολύμβη δεν τα πάω καλά. Η στιβική, να ξέρετε, με τον κολύμβη δεν τα πάω πολύ καλά. Είμαι και βουνίσια, οπότε ό,τι κολύμπη έχει να κάνει με το να μπορώ να είμαι στη θάλασσα και να παίζω χωρίς να κινδυνεύω να πνιγώ. Ωστόσο, κερδίσατε τον Κοροναίο. Είναι ο γύρος του... Στην ουσία είναι ένας... Πώς ακριβώς λέγεται το συγκεκριμένο... Είναι διεθνής αγώνας. Είναι η διάσχιση του κόλπου του Κοροναίου, που ξεκινάει από το πρώτο πόδι, από την Καλυθέα και καταλήγει στην Νικήτη. Είναι μια απόσταση 26 χιλιόμετρων. Είναι από τις πιο εικονικές διαδρομές ανοιχτής θαλάσσης στον κόσμο, με διεθνείς συμμετοχές. Και για μένα ήταν τις πιο όμορφες αθλητικές και κολυμπητικές εμπειρίες στη ζωή μου. Καταλαβαίνετε, έχουμε να κάνουμε με έναν επικίνδυνο άνθρωπο. Άνθρωπος τώρα που κολυμπά 25 χιλιόμετρα στη θάλασσα, μπορεί να κάνει τα πάντα. Μιλούσαμε για την αθλητική διοίκηση. Στην Ελλάδα έχουμε μπερδέψει κάπως τα πράγματα. Επειδή τα προηγούμενα χρόνια καλώς, για μένα καλώς, το λέω δημοσίως, αυτή είναι η άποψή μου και η θέση μου, ότι αν δεν υπήρχαν παράγοντες που υπήρξαν αθλητές. Ως βετεράνοι αθλητές γίναν παράγοντες για να μπορέσουν να ενισχύσουν το άθλημα που αγαπούν. Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε βόλε. Ίσως και να μην υπήρχε αθλητισμός στη χώρα. Δηλαδή ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι πράγματι προσπάθησαν να δημιουργήσουν κάποιες δομές. Ωστόσο, εξελισσόμαστε. Πρέπει να δούμε μπροστά. Πρέπει να δημιουργήσουμε δομές. Πρέπει να τις περιχαρακώσουμε. Και αυτό που λέμε αθλητική διοίκηση, δηλαδή μετά την παραγωγή του αθλητικού προϊόντος, του προπονητή. Την πώληση αυτή του αθλητικού προϊόντος, το marketing δηλαδή, πρέπει να δούμε και τη διοίκηση. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι της διοίκησης. Θέλω να μου πείτε με δύο λόγια για σας τι σημαίνει διοίκηση αθλητικών οργανισμών, πριν προχωρήσουμε στα προγράμματα και τους φορείς που τα βγάζουν στην αγορά. Έτσι, και φυσικά να μιλήσουμε και γενικότερα για το Μητροπολικό Κολέγιο, γιατί μέσα από εκεί θα αναφερθούμε για την Σχολή Επιστημών Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής, νεοσύστατη σχολή, και φυσικά για τα μέρη προγράμματα. Η αθλητική διοίκηση σίγουρα αποτελεί μια νέα και εξελισσόμενη ειδικότητα παγκοσμίως και στο πλαίσιο μιας εξίσου αναπτυσσόμενης αθλητικής βιομηχανίας. Είναι ένα πολυεπίπεδο, πολυδιάστατο, πολύπλευρο αντικείμενο που στην Ελλάδα του 2019 υπάρχει ακόμα μια σχετική παρανόηση περί του ποιος είναι ο ρόλος του αθλητικού μάνατζερ. Όπως πολύ σωστά είπατε, κυρία Αντοβόλη, το αθλητικό πεδίο ακολούθησε μια διαδρομή ίσως λίγο πιο εμπειρική. Από παράγοντες, από πρώην αθλητές. Είναι η στιγμή όμως που το αθλητικό προϊόν με την εξελισσόμενη βιβλιογραφία και ακαδημαϊκή επιστήμη όμως και την επιστημονικότητα του πεδίου θα πρέπει να παράξει, να το πω έτσι, πιο λαϊκιστή στελέχη, εξειδικευμένα, με κατάρτιση, με θεωρητική και πρακτική γνώση, με σύνδεση της αγοράς εργασίας και κυρίως στελέχη, γιατί μιλάμε για αθλητικά στελέχη πλέον,
που θα μπορέσουν να συνδέσουν τα πολυδιάστατα κομμάτια του αθλητισμού. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για τους φορείς που εξοπλίζουν αυτά τα στελέχη, γιατί μπορεί να είναι απόφοιτοι ηλικίου, μπορεί ωστόσο να είναι και μεγαλύτερης ηλικίας, με οποιαδήποτε άλλη κατάρτιση και γνώση, που θέλουν όμως να ασχοληθούν με την αθλητική διοίκηση, πέραν του Δημοσίου Πανεπιστημίου, πού μπορούν να αναζητήσουν τέτοιου είδους προγράμματα στη Βόρεια Ελλάδα και στην πόλη μας? Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, λοιπόν, που ανήκει στον Όμιλο ΑΚΠΗ, να μιλήσουμε λίγο γενικότερα για τον Όμιλο, αποτελεί το μεγαλύτερο ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, με παρουσία σε 7 πόλεις, με περισσότερα από 180 σύγχρονα προγράμματα σπουδών, 18 ακαδημαϊκές συνεργασίες υπεροχής, σχεδόν 24 πολύ σύγχρονα κτίρια. Πρέπει να πούμε ότι ο Όμιλος ΑΚΠΗ έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση και στον τομέα των κτηριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, αλλά πάνω απ' όλα η επένδυση γίνεται στους συνεργάτες, γίνεται στους καθηγητές μας, γίνεται στα στελέχη μας, στο προσωπικό μας, για να μπορούν πραγματικά να προσδώσουν τις κατάλληλες συνθήκες στους φοιτητές μας για την ακαδημαϊκή κατάρτιση που οφείλουν να έχουμε σε όλα τα προγράμματα σπουδών. Τώρα στη Θεσσαλονίκη το Μητροπολιτικό Κολέγιο λειτουργεί από το 2012 σε ένα κλασικό και διατηρηταίο κτίριο και ιδιόκτητο μάλιστα, ανήκει στον Όμιλο ΑΚΠΗ, στη Βενιζέλου 14. Είναι ένα κτίριο που αγαπάμε και φροντίζουμε ιδιαίτερα, γιατί είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό εσωτερικά. Προσδίδει έτσι ένα κλασικισμό και ένα ρομαντισμό που παραπέμπει σε μια άλλη εποχή. Αλλά σίγουρα συμβάλλει στην ακαδημαϊκότητα. Για εμάς τους ρομαντικούς τύπους. Γιατί αυτή η πόλη έχει ρομαντισμό. Έτσι ακριβώς. Συμβάλλει λοιπόν στην ακαδημαϊκότητα αυτό που κάνουμε. Με πολύ σύγχρονα προγράμματα. Σύγχρονα προγράμματα σπουδών. Που βλέπουν μπροστά, που δείχνουν τις τάσεις, τις παγκόσμιες τάσεις στην αγορά. Οπότε θα ήθελα να μιλήσουμε για τη νεοσύστατη αυτή σχολή επιστημών, αθλητισμού και φυσικής αγωγής. Ποια προγράμματα περιλαμβάνει? Καταρχήν να πούμε ότι μέχρι στιγμής από την σχολή που τώρα βέβαια ιδρύθηκε γιατί προσθέθηκαν προγράμματα, λειτουργούσε και ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος αποφύτων του προπτυχιακού προγράμματος προπονητικής και φυσικής αγωγής. Των γυμναστών. Των προπονητών. Τον αντίστοιχο ΤΕΦΑ, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ακριβώς. Των αντίστοιχων λοιπόν αποφύτων του ΤΕΦΑ, του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Έχουμε την πρώτη φουρνιά αποφύτων και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Με αφορμή λοιπόν ένα δυναμικό και εξελισσόμενο πρόγραμμα, προσθέσαμε επιμέρους προγράμματα της αθλητικής αγοράς, που αφορά το προπτυχιακό πρόγραμμα στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ανάπτυξη και διοίκηση του αθλητισμού, θα μιλήσουμε ακριβώς για το πώς είναι διαφοροποιημένο αυτό το πρόγραμμα από το προπτυχιακό. Μεταπτυχιακό στην εφαρμοσμένη διατροφή αθλητισμού και άσκησης. Και έχουμε και ένα πρόγραμμα που ανήκει στη Σχολή Υγείας κατά κόρον, το πρόγραμμα της αποκατάστασης. Έχει όμως κατεύθυνση αθλητικής αποκατάστασης, οπότε διεπιστημονικά σχετίζεται και αυτό το πρόγραμμα με τη σχολή. Έχουμε την τύχη να κάνουμε αυτό που αγαπούμε, και εγώ και ο κύριος Γιαννουλάκης, και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο τομέας του αθλητισμού είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος. Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, το σωστό προπονητικό πρόγραμμα εξίσου. Η αποκατάσταση επίσης, και για την αποκατάσταση τραυματισμού, αλλά και για να μην φτάσουμε εκεί. Δηλαδή, να μην χρειαστεί να φτάσουμε εκεί. Οπότε, θέλω να μου μιλήσετε λίγο για τα προγράμματα, να τα διαχωρίσουμε. Ας μιλήσουμε για αυτά και να επιστρέψουμε για την φιλοσοφία, το όραμα της σχολής, εκτός αν θέλετε να. Νομίζω καλύτερα, κυρία Ντοβόλ, να ξεκινήσουμε από το όραμα της σχολής. Γιατί αυτό είναι. Αυτή είναι η βάση για αυτό που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα σπουδών. Οπότε, το όραμα εντάχει και πολύ συγκεκριμένα. Είναι να εξελιχθούμε σε μια πρωτοπόρα ακαδημαϊκή κοινότητα που θα προσφέρει υψηλού επίπεδου στοχευμένα και βιωματικά προγράμματα σπουδών στη σύγχρονη αθλητική επιστήμη, πάνω απ' όλα με ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση, ώστε να εξοπλίσουμε τους αποφύτους μας με τις κατάλληλες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις και να τους συνδέσουμε με την εγχώρια και διεθνή αθλητική αγορά. Ολιστικά, που σημαίνει να έχουν όλα τα εφόδια εκείνα που χρειάζονται, προκειμένου να βγουν έτοιμοι στην αγορά εργασίας. Κυρίως αυτό που είπαμε πριν, να μπορέσουν μέσα από την κριτική τους σκέψη και την εκπαίδευση που θα λάβουν και θεωρητικά και πρακτικά σε σύνδεση με διάφορους φορείς και διαθλητικούς οργανισμούς, αναψυχής, τουρισμού, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, εταιριών πώλησης αθλητικών ειδών, δημοτικών προγραμμάτων, Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Υπάρχουν τόσοι πολυτομείς, πραγματικά πολυτομείς, που πρέπει όμως οι φοιτητές με κριτική σκέψη να κάνουν τη σύνδεση με τα επιμέρους στοιχεία ενός αθλητικού οργανισμού, ώστε να μπορέσουν μετά να στελεχώσουν αυτούς τους οργανισμούς και πάνω απ' όλα να τους αναπτύξουν. Ξέρετε, αυτό είναι το τώρα κλειδί. Απαντάτε στην ερώτηση κάθε γονιού και κάθε ενδυνάμει σπουδαστή φοιτητή, το πού μπορώ να δουλέψω κάνοντας το χόμπι μου επάγγελμα, γιατί πρέπει να αγαπάς πολύ τον αθλητισμό, για να αποφασίσεις, τουλάχιστον πριν από 10 χρόνια που εγώ ξεκίνησα, να το κάνεις επάγγελμα. Τότε οι συνθήκες ήταν ακόμη πιο δύσκολες.
Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι ευλογημένος κανείς εάν τελικά καταφέρει και βιοπορίζεται από το χόμπι του, από αυτό που πραγματικά αγαπά, γυρνώντας στο σπίτι, έστω και αν είναι μετά από 10 και μετά από 12 ώρες δουλειάς, ευτυχισμένος και νιώθοντας έτσι πλήρης. Απαντήσατε με πολύ σύντομο τρόπο σε όλους αυτούς που αναρωτιούνται πού θα μπορούσαν να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας, σε πόσους διαφορετικούς τομείς θα μπορούσαν να εργαστούν, πόσες διαφορετικές δομές θα μπορούσαν να στελεχώσουν. Τελικά, ο αθλητισμός νομίζω ότι μπορεί να συνδεθεί με τα περισσότερα κομμάτια της κοινωνίας σε επίπεδο αγοράς εργασίας. Έτσι ακριβώς, κυρία Ντοβόλη. Και ένας στόχος αυτής της σχολής είναι ακριβώς με διάφορες εκδηλώσεις, και θα μιλήσουμε για τη μεγάλη μας εκδήλωση στις 18 ναι. Σεπτεμβρίου. Είναι στην ουσία μέσα από την εξωστρέφεια και τις κοινές δράσεις και παραγωγικές συνεργασίες με τοπικούς αθλητικούς οργανισμούς, όχι όμως Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, είναι να εκπαιδεύσει την κοινή αντίληψη που υπάρχει για το αθλητικό προϊόν και την αθλητική αγορά. Υπάρχει μια πατροπαράδειτη αντίληψη και οι περισσότεροι στρέφονται ίσως στην προπονητική, διότι αυτό επικρατούσε τα περισσότερα αυτό χρόνια. Αυτό ξέραμε μέχρι τώρα να κάνουμε. Και αυτό μπορώ να σας πω ότι σπούδασα και εγώ πριν αρκετά χρόνια, γιατί αυτή ήταν η κοινή παραδοχή και η κοινή προσέγγιση της αθλητικής αγοράς. Αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε, να εκπαιδεύσουμε την κοινή γνώμη στο τι αστεί αθλητική διοίκηση και όχι μόνο. Ποια είναι τα επιμέρους στοιχεία της αθλητικής αγοράς που μέσα από τη δική μας σχολή, που προσφέρουμε προγράμματα και θα αναπτυχθούν και θα προσθέσουμε επιπλέον προγράμματα όσο η σχολή μεγαλώνει και περατώνει το πολύ σημαντικό αυτό όραμα και στόχο που έχει, στο πώς θα μπορέσουν λοιπόν όλοι αυτοί οι απόφοιτοι, γιατί αυτή είναι και η αγωνία των γονιών, των φοιτητών σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα μας, που όμως σε περίοδους οικονομικής κρίσης, πρέπει να πούμε ότι το αθλητικό προϊόν αντιστέκεται στις επιπτώσεις οικονομικής κρίσης και βλέπουμε ότι και ο μαζικός αθλητισμός τα τελευταία 10 χρόνια από το 2009 έχει μεγαλώσει. Να, τώρα θα μπορούσα να μιλάω μαζί σας 3 ώρες για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα το μαζέψω. Βλέπουμε ότι μέσα στην οικονομική κρίση, άνθρωποι όπως εσείς, με εκπαιδευτική εμπειρία στο εξωτερικό, στην Αμερική, επιστρέφουν στη χώρα τους, ολιστικά προσεγγίζοντας ζητήματα για να μάθουν από πολύ μεγάλα αθλητικά event όπως Ολυμπιακοί Αγώνες, επενδύοντας αυτό που λέμε Ελλάδα και αθλητισμός, γιατί έχετε δίκιο. Ο αθλητισμός εν μέσω οικονομικής κρίσης προοδεύει, αυξάνεται, μεγαλώνει, μέλη αυξάνονται στις διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις, γυμναστήρια, αθλητικά event δρομικών κινημάτων φιλοξενούν χιλιάδες κόσμου. Αναπτύσσουν αυτό το sport for development, δηλαδή αθλητισμός για ανάπτυξη και όχι αναπτυξιακός αθλητισμός, αναπτύσσουν τοπικά κοινωνίες οικονομικά, κοινωνικά, αθλητικά, με μια δημιουργία απίστευτη που έχει αντίκτυπο σε χώρο επίπεδο, σε όλη την Ελλάδα δηλαδή, σε όλη τη χώρα. Μου δίνει την αφορμή, κυρία Ντοβόλη, να πω ότι και τα δύο προγράμματα, τα νεοφερμένα προγράμματα του προπτυχιακού στην αθλητική διοίκηση και οργάνωση και του μεταπτυχιακού στην διοίκηση και ανάπτυξη του αθλητισμού, έχουν ακριβώς αυτό το επίκεντρο. Η συνεργασία είναι με το Solent University, έτσι όλη η συνεργασία μας είναι με βρετανικά πανεπιστήμια. Είμαστε πάροχος βρετανικής εκπαίδευσης. Οπότε επιλέξαμε και τα ανάλογα προγράμματα, διότι η έμφασή τους είναι ακριβώς στο Sport for Development, κοινώς στην ανάπτυξη του αθλητισμού ή αθλητισμός για ανάπτυξη σε οικονομικό, πολιτιστικό, κοινωνικό επίπεδο. Γι' αυτό λέμε ότι εν μέσω της κρίσης ο αθλητισμός αποτελεί κοινωνικό αγαθό. Αποτελεί το όχημα για κοινωνική αλλαγή, οικονομική αλλαγή, πολιτιστική αλλαγή που επιβάλλεται στη χώρα μας, το έχει ανάγκη η χώρα μας. Γι' αυτό και θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους με όρεξη και μεράκι για τον αθλητισμό και όχι μόνο όμως να επενδύσουν μέσω της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουν τα θεωρητικά και πρακτικά εφόδια για να συνδεθούν με την αγορά εργασίας και φυσικά μέσω των στοχοθεσιών που έχει η σχολή μας να παράξουν και εμείς αυτό το πλαίσιο συνεργασιών ώστε να μπορούν να διαχειριστούν και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και μετέπειτα στην αγορά εργασίας με επαγγελματικό και παραγωγικό τρόπο. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, αυτός ήταν ο ρόλος του αθλητισμού εν γέννη, πάντα. Ωστόσο, σήμερα μπορεί κανείς εύκολα μετρήσιμα να δει ότι δεν έχουμε εκμεταλλευτεί σε κανένα βαθμό, σε πολύ πολύ μικρό ποσοστό, αυτά που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει από υποδομές σε μια χώρα με εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πάρα πολλές δραστηριότητες, πάρα πολλά event, πάρα πολλές προοπτικές εξέλιξεις, τις οποίες όμως μπορούμε να δούμε και να σχεδιάσουμε μόνο αν είμαστε σωστά καταρτισμένοι. Έτσι ακριβώς. Και επιστρέφουμε και πάλι στα προγράμματα του Μητροπολιτικού Κολεγίου. Όπως είπατε επίσης, για να συμπληρώσω κάτι, πάντοτε αυτό ήταν ο ρόλος του αθλητισμού. Τα τελευταία 10 χρόνια όμως και ακαδημαϊκά, με έρευνα που γίνεται σε αυτό το κομμάτι, πλαισιώνεται και ίσως αναθεωρείται και ο ρόλος του αθλητισμού παγκοσμίως. Ακόμα και η Ολυμπιακή Επιτροπή έχει θεσπίσει πλέον ένα πρόγραμμα για το Sport for Development. Η FIFA, οι μεγάλες παγκόσμιες ομοσπονδίες αναθεωρούν και προσλαμβάνουν, πρέπει να σας πω, εξειδικευμένα στελέχη που θα βοηθήσουν αυτό το κομμάτι. Πόσο μάλλον στην Ελλάδα της κρίσεως, αλλά και των ευκαιριών, θα πω εγώ, στον αθλητισμό, που έχουν ανάγκη από αυτά τα στελέχη,
ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν έναν οργανισμό σε ολιστικό και πολύπλευρο επίπεδο όμως. Αυτή είναι η τάση της αγοράς και αυτή είναι η τάση του αθλητισμού. Για να κερδίσω λίγο χρόνο, αν τα καταφέρω πριν το διαφημιστικό διάλειμμα να μιλήσω, γιατί θα ήθελα πολύ να έχω την άποψή σας για την αθλητική βιομηχανία, πώς βλέπετε το μέλλον σε αυτό το τομέα. Θέλω να προλάβουμε να το κάνουμε όπως ο Μπέκαμ. Γιατί ο άνθρωπος αυτός απέδειξε ότι είναι επαγγελματίας, ήξερε ότι χρειάζεται γύρω του επιστήμονες για να του πούν από ποια γωνία ακριβώς πρέπει να σουτάρει, με ποια ταχύτητα πρέπει να προπονείται. Μου δίνει πάρα πολλά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα και το εμπορικό και το αθλητικό και το επαγγελματικό. Και τι σημαίνει κάντο όπως ο Μπέκαμ για το Μητροπολιτικό Κολέγιο την ερχόμενη Τετάρτη? Καταρχήν να πούμε ότι εκμεύσαμε αυτό τον τίτλο από την ομώνυμη ταινία, το Bend It Like Beckham, η οποία προβλήθηκε το 2002. Έχει πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα που αφορούν το ποδόσφαιρο, το γυναικείο ποδόσφαιρο, τη διάκριση στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα. Οπότε με αφορμή αυτή την ταινία διοργανώνουμε ένα open day, μια ανοιχτή εκδήλωση και παράλληλα λανσάρισμα της νέας μας σχολής επιστημών αθλητισμού και φυσικής αγωγής στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Η μοναδική αυτή τη στιγμή με τέτοια προγράμματα, δηλαδή πρέπει να το πω αυτό, υπάρχει αυτή η διέξοδος στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, με κριτήρια όμως. Τώρα με μια ποσόστοση 80% σημαίνει ότι 80% τεφά, 20% από την ελεύθερη αγορά. Μην απογοητεύεστε, υπάρχει σχολή η οποία πρώτη φορά ανοίγει το δρόμο για τέτοιου είδους προγράμματα. Εύκολα ενημερώνεστε, παίρνετε όλη την πληροφορία που χρειάζεστε και σας ανοίγεται ένας δρόμος συνεργασιών που φροντίζει το ίδιο, ο εκπαιδευτικός αυτός ο οργανισμός για εσάς πριν από εσάς. Έτσι ακριβώς. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, ο ρόλος του είναι να λειτουργεί συμπληρωματικά στη δημόσια εκπαίδευση, φέροντας σύγχρονα προγράμματα σπουδών με επαγγελματισμό, με αξιοπιστία, με διαφάνεια. Αυτό επιτελεί και το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και φέρουμε αυτή τη νέα σχολή, που βέβαια είναι και στα υπόλοιπα κάμπουσες που έχουμε στον Πειραιά, στο Μαρούσι και στην Ακαδημία στην Αθήνα. Αυτός είναι λοιπόν ο στόχος μας, συμπληρωματικά στη δημόσια εκπαίδευση, να δώσουμε την ευκαιρία στους ενδυνάμει λοιπόν φοιτητές μας να κάνουν τον όρος πραγματικότητα. Και έχετε την ευκαιρία και την Δευτέρα Τρίτη, αλλά την Τετάρτη με μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Επιστρέφουμε στο κάντο όπως ο Μπέκαμ και τι θα ζήσουμε το απόγευμα της Τετάρτης στα... Να πούμε λοιπόν, του ομίλου. Η εκδήλωση λοιπόν θα γίνει στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, Βενιζέλου 14. 6 με 8 είναι συγκεκριμένη εκδήλωση, γιατί έχουμε από τις 3 η ώρα γενικά και λοιπά open days για τη βιβλιοθήκη μας, για τον τουρισμό, για την ψυχολογία, διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Με επίκεντρο όμως τον αθλητισμό, έχουμε μια ανοιχτή εκδήλωση για εγγεγραμμένους και ενδιαφερόμενους φοιτητές. Άρα, όσοι μας ακούνε και θέλουν να μάθουν περισσότερα για τη σχολή, τους προσκαλούμε με πάρα πολύ χαρά και ενθουσιασμό στο να ενημερωθούν για αυτά τα προγράμματα με περισσότερη λεπτομέρεια, τι περιλαμβάνει το κάθε ακαδημαϊκό πρόγραμμα, ποιος είναι ο στόχος του και ποια η προοπτική του. Και ένας δευτερεύον στόχος είναι να αποτελέσει μια πλατφόρμα εξωστρέφειας, ώστε να προσκαλέσουμε αθλητικούς φορείς, σωματεία, το Ολυμπιακό Μουσείο όπως έχουμε προσκαλέσει και λοιπούς φορείς του αθλητισμού στην πόλη μας, να παρακολουθήσουν μια διαδραστική συζήτηση με 4 πάρα πολύ ενδιαφέροντες προσκεκλημένους και ομιλητές. Είναι ο Γιάννης Κουρκουρίκης, ο οποίος είναι πρωταθλητής σκοπηλασίας, παγκόσμιο θέση σκοπηλασίας και αυτή τη στιγμή από τους πιο σημαντικούς υπερμαραθωνοδρόμους της χώρας μας, σπαρταθλητής με τεράστιες διακρίσεις στο δρομικό κίνημα εθνικός και παγκοσμίως. Πιο επικίνδυνος και από εσάς δηλαδή. Είναι πιο επικίνδυνος από εμάς. Ανεβαίνει και δοκιμάζει τον εαυτό του σε όρια που πραγματικά η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να φανταστεί. Άρα εκεί θα καλύψουμε λίγο το κομμάτι, το πώς το δρομικό κίνημα έχει εξελιχθεί με άλλους εναλλακτικούς τρόπους. Θέλω να προβάλλουμε φυσικά τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού. Και αυτοί οι εναλλακτικοί τρόποι μεταφράζονται σε θέσεις εργασίας, σε περαιτέρω ανάπτυξη. Έτσι ακριβώς. Προβάλλοντας λοιπόν τον κοινωνικό πρόσωπο του αθλητισμού, έχουν προσκαλέσει την κυρία Ιωάννα Μακρύ, η οποία είναι συντονίστρια του οργανισμού Χαμόγελο του Παιδιού στη Βόρεια Ελλάδα και κάνουν πάρα πολλές αθλητικές δράσεις για τα παιδιά που φιλοξενούνται στα σπίτια του Χαμόγελου, είτε πιο γενικευμένες δράσεις όπως ποδοσφαιρικά τουρνουά και συμμετοχές στο Μαραθώνιο Μέγα Αλέξανδρο και στο Νυχτερινό. Γιατί ο αθλητισμός είναι συνυφασμένος με το κοινωνικό πρόσωπο μιας κοινωνίας και δεν πρέπει να εξαιρείται σε καμία των περιπτώσεων. Έτσι ακριβώς.
Ο Γιώργος Σταυρινός που εκπροσωπεί την εταιρεία Happy Mountain. Εκεί λοιπόν θα καλύψουμε το κομμάτι των υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής και αθλητικού τουρισμού. Ένας τομέας που έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές, αλλά ίσως λόγω του νομικού πλαισίου και λίγο κάποιας πιο μειοπικής αντίληψης δεν είναι αρκετά εξελιγμένος. Εδώ είμαστε λοιπόν να τον αναπτύξουμε και ο κύριος Σταυρινός θα μοιραστεί πάρα πολύ ενδιαφέροντα και επικαιροποιημένα πράγματα στο χώρο. Και έχουμε και τη χαρά να φιλοξενούμε τον Αλέξανδρο Χατζηδιαμαντίδη, ο οποίος ανήκει στους πρώτους απόφοιτους του προγράμματος προπονητικής, άρα θα μοιραστεί την ακαδημαϊκή του εμπειρία. Πώς τον βοήθησε λοιπόν το πρόγραμμα να εξελιχθεί ως επαγγελματίας προπονητής και ομοσπονδιακός προπονητής μαχητικών τεχνών όπως το ταεκβοντό στην Ελλάδα. Ένα εξαιρετικό πάνελ σε καινούργια προγράμματα σπουδών που ελπιδοφόρα μας χαρίζουν μια αίσθηση ότι κάτι πάει να αλλάξει, ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί φορείς που σας δίνουν τη δυνατότητα να ακολουθήσετε αυτό που αγαπάτε, να το κάνετε με επαγγελματισμό, να το κάνετε με όσα εφόδια χρειάζεστε για να αναπτύξετε αυτό που λέμε αθλητισμός, για να αναπτύξετε αυτό που λέμε σωματείο, έναν φορέα για καλύτερη υγεία, για καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό είναι ο αθλητισμός άλλωστε για μας. Είναι το υγιέστερο κομμάτι, θα μπορούσε να είναι το υγιέστερο κομμάτι της κοινωνίας. Και προσπαθούμε να το υπηρετήσουμε κάποιοι τουλάχιστον από εμάς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο σας δίνει αυτή την ευκαιρία. Φροντίζει να είναι έτσι πρωτοπόρος σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Χαίρομαι πάρα πολύ που το Μητροπολιτικό Κολέγιο φαίνεται να θέλει να πάρει μια αθλητική ταυτότητα έναντι των υπολείπων σχολών που έχει ο Όμιλος Ακμή στην Νότιο Ελλάδα. Και φαντάζομαι ότι θα ξεχωρίζουν για διάφορες ειδικότητες που απορροφούν στην Αθήνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εκεί. Εγώ σας έχω ζήσει μέσα από ένα άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με πολύ πάθος, πολύ διάθεση και πολύ όρεξη για δουλειά. Με παραστάσεις από το εξωτερικό που τις φέρνετε με πολύ χαρά να τις ενσωματώσετε στο ελληνικό αθλητικό προϊόν, στη διοίκηση δηλαδή αυτού. Οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές. Οι ευκαιρίες που φαίνεται να δημιουργούνται τα επόμενα χρόνια είναι ακόμα περισσότερες. Θα είναι μια διαδικασία υποστήριξης, οικονομικής υποστήριξης της χώρας, προβολής της χώρας, εναλλακτικών της χώρας και θα πρέπει αυτό να το καταλάβουν από το Υπουργείο Αθλητισμού και όλοι έτσι, διατηματικά οι μικρότεροι φορείς. Νομίζω ότι κάνετε εξαιρετική δουλειά. Εύχομαι η κοινωνία να το στηρίξει. Για όλους αυτούς που ενδιαφέρονται, αποφύτων ΤΕΦΑ, αποφύτων ιδιωτικών σχολών fitness, μεταπτυχιακών, οι οποίοι θα θέλουν μια άλλη εναλλακτική, διαιτολόγων. Εμένα με έχουν προσεγγίσει διαιτολόγοι, οι οποίοι θέλουν να μπουν σε δομές διοίκησης αθλητισμού, ξέχωρα από το δικό τους αντικείμενο που είναι η διατροφή. Υπάρχει εναλλακτική και μπορούν εύκολα να την αναζητήσουν στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σίγουρα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που διέπει το Μητροπολιτικό Κολέγιο είναι η διεπιστημονικότητα. Και πολύ σωστά αναφέρω ότι υπάρχουν και λοιπές σχολές, όπως σχολή υγείας, σχολή πληροφορικής, σχολή διοίκησης, σχολή τουρισμού. Θέλουμε λοιπόν να συνδέσουμε τον αθλητισμό και με τις υπόλοιπες σχολές μας, διότι ο αθλητισμός είπαμε ότι είναι ένα πολυδιάστατο αντικείμενο. Και κυρίως να εκθέσουμε τους φοιτητές μας σε μια στοχευμένη και σύγχρονη διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση που αφορά είτε τον αθλητισμό, είτε τις δικές του αναζητήσεις, είτε τη σύνδεση με τα υπόλοιπα προγράμματα και τις υπόλοιπες σχολές του κολεγίου. Και το βαρύ προβολικό μας, είπατε, τον τουρισμό, από εκεί που έχουμε ακριβώς τη μεγαλύτερη ιστορία χρημάτων. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πιο ελπιδοφόρο μήνυμα από το να συνδέσει κανείς τον αθλητισμό με τον τουρισμό, είτε κάνουμε τουριστικό αθλητισμό, είτε αθλητικό τουρισμό, δηλαδή. Κάνω τουρισμό για να μετέχω σε κάποια αθλητική δραστηριότητα ή κάνω τουρισμό και μετέχω έτσι συνδυαστικά σε κάποια αθλητική δραστηριότητα. Τεράστιο το οικονομικό όφελος, πολύ μεγάλη ανάπτυξη για την κοινωνία. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα ένα καλημέρα από μία συνάδελφο, από όσο γνωρίζω. Έχουμε και μία φίλη στην παρέα μας, την Ευγενία, είναι στο χώρο. Θέλω την καλημέρα της, μόνο την καλημέρα της, μιας και είναι στο στούντιο. Καλημέρα σε όλους. Συγχαρητήρια για αυτή την πολύ όμορφη εκπομπή. Να είσαι καλά, Ευγενία. Βλέπεις ότι υπάρχει μέλλον στην σχολή που έχουμε επιλέξει, στο αντικείμενό μας, μέσα από τέτοια προγράμματα. Δηλαδή, δομές πιο οργανωμένες με ανθρώπους που ξέρουν να τις διοικούν, θα είναι σίγουρα πιο αναπτυγμένες στο μέλλον, έτσι δεν είναι? Ναι, σαφώς. Υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να προσφέρουν τις γνώσεις τους. Και υπάρχει σαφώς και το κοινό που θέλει, ενδιαφέρεται και ψάχνει να βρει λύσεις για τον επαγγελματικό του προσανατολισμό, για την μετεκπαίδευσή του,
Οπότε υπάρχουν και οι δύο πλευρές, αρκεί να βρεθούν. Αρκεί να βρεθούν. Αρκεί να βρεθούν στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή. Και το σωστό σημείο είναι την Τετάρτη στις 6 ώρα στο Μητροπολιτικό Κολέγιο Βενιζέλου. 14. Είπαμε, είναι ανοιχτή εκδήλωση σχολής μας και το λανσάρισμά της, να το πω έτσι λίγο πιο εμπορικά, επιτρέψτε μου, λίγο πιο απλοϊκά. Μετά από αυτόν τον τόσο εμπορικό τίτλο, τα συγχαρητήριά μου, ακολουθούν τέτοιες τοποθετήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε για την προοπτική που δίνετε στον κόσμο. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έφαγα τα 5 λεπτά του αγαπημένου μου. Του ηχολήπτη, όμως μου κλείσε το μάτι, όλα πάνε καλά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Γιώργο Συρίγο, πολύ ΠΑΟΚ, πολύ Σαββατοκύριακο. Σε λίγα λεπτά κοντά σας. Η ώρα είναι 12.30. Για βέλτιστη ποιότητα ζωής και κάλυψη των... 2-31-0 2-87-8-8-8. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Ακούτε το Λίμπερο της καρδιάς σας. Γιώργος Συρίγος, αποστολή Αντοβόλη, για μια μισή ακόμα ώρα περίπου ανοίγουμε γραμμές και σας περιμένουμε. Είτε πάω είτε Άρης, Βέρες Τζίτζιλα θα πάρεις. Και αν είσαι Ηρακλής, μονόπετρο σε εμάς θα βρεις. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα και βέρες. Κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλιών. Βενιζέλου 20 με Τσιμισκή στον πρώτο όροφο. Ελάτε να σας δώσουμε ό,τι επιθυμείτε, ό,τι έχετε στο μυαλό σας, να το βάλουμε στο κομπιούτερ, να το σχεδιάσουμε και να σας το δώσουμε, να γεμίσουμε χαρά τους ανθρώπους που θέλουν να παντρευτούν, κάποιους που θέλουν να κάνουν μια πρόταση, ένα δώρο, ένα βαφτιστικό σταυρουδάκι. Αυτά όλα θα τα βρείτε, Τζίτζιλας! Δώστα Χριστάρα, έχω Χρήστο κι όσοι, δεν φοβάμαι τίποτα από εδώ και πέρα, τουλάχιστον στο θέμα της μουσικής και το σπριντάρισμα που πρέπει να έχουμε. Τρομερό αγώνα απόλαυσε χθες όλη η Ελλάδα. Πεντακάθαρο, όμορφο, με φάσεις, με ανατροπές. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είσαι ρε. ΠΑΟΚ, τι να φοβηθώ. Και πούστε, ξεκινάει και η εβδομάδα του ντέρπι. Του ντέρπι των αιώνιων αντιπάλων της μεγάλης πόλης μας, της Θεσσαλονίκης μας. Δύο ιστορικοί, λείπουν και κανένα δυο ακόμα, λείπει Καλαμαριά, λείπει ο Μακεδονικός και πάνω απ' όλα ο ιστορικός Ηρακλής Αποστολία που πρέπει να επανέλθει το συντομότερο. Πρέπει να επανέλθει το συντομότερο. Εδώ μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για ανθρώπους που θα στελεχώσουν δομές να τις διοικήσουν. Αν δεν έχουμε τις δομές αυτές στις υψηλότερες κατηγορίες, τι θα διοικήσουμε. Τσαγκάρικα θα διοικήσουμε. Τι να κάνει ο Χριστιανός. Πήγε στην Αμερική, γέμισε γνώσεις, ήρθε πίσω, ήξερε 5 ομάδες ότι υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, βλέπει 2. Έτσι, μπράβο. Σου λέει τι θα κάνω. Και ξανά πίσω. Έφυγε, όντως. Βέβαια. Ξαναγύρισε και ασχολήθηκε με τα event που συγκεντρώνουν κόσμο, χρήματα, Ολυμπιακούς αγώνες, δρομικά κινήματα. Αλλά αυτή δεν είναι λύση. Να αναπτύξω κάτι άλλο και να αφήσω το προηγούμενο να παρακμάσει. Όπως δεν είναι λύση. Να πούμε αυτά τα οποία λέγαμε που θα τα ξαναπούμε, γιατί ήταν ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε, και να περιμένουμε τους ακροατές σου που πήραν σήμερα τηλέφωνο μόνο και μόνο για σένα. Παπάς. Για πάμε. Παπάς, τι θα ήτανε. Σας έβλεπα, παρακολουθούσα, δεν ήθελα να σας έχω εδώ μέσα όμως. Μας αφήσατε έτσι να κάνουμε μια κουβέντα για να προλάβουμε. Αφού πήγε η Ξαντιά η Τρίτη. Τι να κάνω, σύντροφο ζωής. Ζωής, σύντροφο, αλλά με πετάξετε να παίξω. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, δεν κάνω βήμα, εκεί θα είμαι, μόνο όσο θα διδάσκεστε. Καλά κάνει, εγώ είμαι μαζί της, έτσι πρέπει. Και τον καθηγητή τον είδα, εντάξει, δεν είναι και κυνηγός. Καθόλου, καθόλου, αντιθέτως, είναι εξαίρετος, σοβαρότατος. Το επάγγελμά μου, η επιστήμη μου, τα αυτά μου και ξέρω εγώ τι, μπάζει. Παπάς και εξαίρετος, εξαίρετος. πάμε γραμμούλα, γελάει. Χρήστος, είπαμε ότι έχουμε αλλάξει χωρίς. Είπαμε τίποτα. Όταν μπήκατε ότι έχουμε λύσει τα θέματά μας, δεν έχουμε κανένα φόβο. Ναι, αλλά θέλει να το ξαναλέμε. Έτσι, γι' αυτό το κάνω και εγώ. Χρήστος. Και έχω χρόνια έχω να τον έχω απέναντί μου, να τον βλέπω. Πάμε στη γραμμούλα μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Γεια σας. Νάτος. Καλημέρα, Γιώρικα. Καλημέρα, Λία. Τι κάνετε? Λία. Είμαστε... τον αγαπώ αυτόν τον κύριο και ο θα μπορεί να μιλάει και Λία και όπως θέλει. Η μαθία είμαι. Ακούτε? Από το θρηλυκό γιγά. Γιώργη, με χρωστά και πρέπει να πληρώσεις. Τι σε είπα χθες? Θα βάλουμε το τραγούδι εκείνο με το Βαρύδι τον ύμνο θα με βάλεις, έτσι. Τον ύμνο. Όταν χρωστάς πρέπει να πληρώνεις, βουλαράκι μου. Θα το βάλω πριν από το διάλειμμα. Ναι, έπεσα έξω, είπα ένα 3-1-2, είπα, εντάξει. Τι να κάνουμε, έπαιξα με μπαλάρα, ήμασταν δυνατοί και από εδώ και πέρα έπαιτε συνέχεια. Ανεβαίνει η ομάδα, ρε Γιώργο, τη βλέπω να ανεβαίνει την ομάδα. Θα τη δεις τον Οκτώβριο, Γιώργα, άσε ακόμα, θα τη δεις που θα δουν και άλλοι, θα δεις και θα... Έχεις και προπονητή καλό και άσε τώρα που φάσμουν και αντιφάσμουν ορισμένοι και μπαίνουν σαν ζούζουλα, εσύ τα γνωρίζεις αυτά που λέω τώρα, Γιώργα. Δηλαδή, χθες τα κανάλια με έκαναν και στεναχωρέθηκα, ρε Γιώργο. Παοξίδικες εκπομπές να λένε τέτοια πράγματα, ρε. Τι λέγανε? Και να βγάλουν τέτοιο μένος, ρε Γιώργο. Ότι... Γιατί δεν γάμος. Παοκείς, καλά λες. Ρε, δεν ξέρουνε μπάλα, ρε. Δεν μπορούν. Αυτοί νομίζουνε. Άντε, ρε, πες μέσα, κέρδισε 5-0. Κάτσε, ρε, παίζουν και οι άλλοι μπάλα. Μπράβο. Κάποιον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός είναι αυτοκράτορας. Ολυμπιακός έκανε. Γιώργα, είδες τι έλεγε ο Σπίκερ χθες? Γιατί ο Ατρόμητος παίζει έτσι, γιατί έτσι. Δεν έλεγε ο ΠΑΟΚ τους έκανε στο πρώτο δίχρονο να παίξουν. Έλεγε ο Ατρόμητος γιατί να παίζει έτσι, γιατί να παίζει αλλιώς. Κατάλαβες τι κάνουν οι ανθρώποι, φάσκουν γιατί φάσκουν. Τέλος πάντων, πολύ πόλεμος, ρε αδελφέ μου. Πολύ πόλεμος πέφτει, τι γίνεται. Με την Αθήνα μεριά, με όλους. Γιατί... Καλά, τι περίμενες να το πάρεις περπατητά? Θα πέσουνε κορμιά φέτος. Θα πέσουν, Γιώργο, και ξέρεις τι, άκουμε τι θα σε πω. Εγώ δεν πέφτω έξω. Θα με θυμάσαι. Και δεν ξεχνάω, και εκείνο που σε έταξα θα στο τσιφουράκι, όχι, γράπα θα σε φέρω. Θα σε στείλω εγώ γράπα. Ρε, στείλε. Ναι, γιατί είσαι μερακλής, ξέρω. Μία γράπα να πίνεις για την καρδιά. Αλλά το θέμα είναι, Γιώργο, φέτος θα το πάρουμε χωρίς σοπάλια, όλο νίκες. Έχω τέτοια πεποίθηση. Πες μου, χαζό, πες μου ό,τι θες. Γιατί το έχω αυτό, ρε Γιώργο. Μάλιστα. Αν πάρω αυτά τα δύο τα παιχνιδάκια τώρα, που θα τα πάρω, Γιώργο, και τα δύο. Και Άρη και Άρη. Έστω με τον οποιοδήποτε τρόπο. Πιστεύω, ρε παιδί μου, θα δύο, πάρω. Δύο ντέρπι αποστολή, πώς τα βλέπεις, έρχεται το... Θα τα πάρω και θα ανέβει και το ειδικό και θα... Εγώ έτσι τα βλέπω, παιδί μου, έτσι. Ψυχολογία μου αυτή είναι. Τι να κάνουμε. Θα απαντήσω, Έρχονται ντέρμπι. Τα τοπικά ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι. Που κρύβουν πάντα εκπλήξεις. Πέρυσι δεν θυμόμαστε τη συνέχεια. Αλλά έστω και ένα 0. 2-0. 1-2. Θα το πάρω, ρε Ελία. Αυτό εννοώ. Ναι. Την ΑΕΚ δεν την υποδοχή. Το θέμα είναι δεν πρέπει να. Την ΑΕΚ δεν την υποδοχή. Θα την φάω πάλι. Έχεις ένα στόχο μόνο. Την Ελλάδα. Πρωτάθλημα για την Ελλάδα. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι με το άγχος ένα-δύο να κερδίσω, ένα-δύο να κερδίσω. Λία, από ναι. Σένα είμαι μεγάλος, έχω μια ηλικία εγώ λίγο. Mm-hmm. Όχι μεγάλος, αλλά έχω μια ηλικία. Ναι. Θέλω να με δώσουν τα πρωταθλήματα από το 71 μέχρι το 79-80. Θα σας τα πει ο κ. Γιώργος. Καλά, δεν θα στα χαρίσουν όμως κιόλας. Αυτά καλιά τα θέλω τώρα να τα πάρω παιδί, για να με βγει. Δεν θέλω ούτε Ευρώπη, ούτε τίποτα. Αυτά θέλω, μέχρι μια μανάτη. Μιλάω σου στα Γιώργα. Βεβαίως είμαι μαζί σου, Γιωργάρα μου. Ναι, πουλάκι μου. Άντε, καλή συνέχεια και τα λέμε πάλι στο άλλο Σαββάτο. Να είστε καλά, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Από Αθήνα περνώ, ο Γιώργος Πάο. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο, καλημέρα στην κυρία Αποστολία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα της επικοινωνίας που κάνουμε μαζί σας. Να είστε καλά, Πάο και Αθήνα πάντα έχει διπλή σημασία. Γεια σου, κύριε Γιώργο μου, είμαι μια χαρούλα και θέλω τις γνώσεις σου τώρα και την άποψή σου. Μεγάλη νίκη χθες. Μεγάλη. Μεγάλη νίκη. Λεκανοπέδιο παίζεις. Έτσι. Λεκανοπέδιο παίζεις. Και σε μη φιλικό. Στο λεκανοπέδιο που κατεβαίνεις είναι σαν να παίζεις μέσα στο Καραϊσκάκι. Λεκανοπέδιο παίζεις. Δεν χρειάζονται οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού να είναι. Λεκανοπέδιο παίζεις. Και εδώ είναι και ένα θέμα που θα πρέπει κάποια στιγμή να εξεταστεί. Πώς γίνεται όταν κατεβαίνουμε στο λεκανοπέδιο να παίζουν άλλες ώρες ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ ή δεν ξέρω εγώ τι, ή άλλη μέρα. Κανονικά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να φροντίσει να παίζουν την ίδια ώρα. Αν παίζει μια ομάδα από το κέντρο
την ίδια ημέρα που κατεβαίνει και ο ειδικά ο Ολυμπιακός. Γιατί που ο Ατρόμητος τώρα τι συμβαίνει. Μαζεύονται όλοι εκεί, ο Ατρόμητος δεν έχει φιλάθλους, μαζεύονται όλοι οι φιλάθλοι από όλες τις άλλες ομάδες και γίνεται μια εχθρική κερκίδα, επανειλημμένος αυτό το πράγμα. Ζούγκλα. Μεγάλη νίκη. Συγχαρητήρια στους παίκτες και συγχαρητήρια στον προπονητή μας. Τους πήρε τα σόβρακα χθες. Όλους. Όλους τους πήρε. Και ελπίζω διάφοροι αθλητικογράφοι επάνω στη Θεσσαλονίκη ή όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και όλα αυτά να μαθαίνουν. Να μαθαίνουν. Τους πήρε τα σόβρακα χθες. Το 0-2 το οποίο έγινε και δεν υπήρχε Ατρόμητος μέσα στο πρώτο 20 λεπτό, 30 λεπτό, ήταν δημιούργημα της τακτικής σας πως κατέβασε ο Φερέιρα την ομάδα. Χθες έπαιξε ένα παιχνίδι που κανένας δεν το φανταζόταν. Τι κατέβασε, κατέβασε 4, δεν έπαιζε ούτε 4-4-2, δεν έχει σύστημα ο Φερέιρα. Ο Φερέιρα ανάλογα το παιχνίδι και τους παίκτες που έχει η αντίπαλη ομάδα, κατεβάζει την ομάδα του. Είναι μια τακτική που διδάσκεται στις σχολές προπονητών. Κάθε ομάδα πρέπει να ξέρει 2-3 συστήματα να παίζει και ανάλογα τον αντίπαλο που έχει θα πρέπει να εφαρμόζει εκτός έδρας κυρίως να εφαρμόζει το σύστημα για να αποδυναμώσει τα ατού της άλλης ομάδος. Λοιπόν, χθες κατέβασε 4-1-4-1 και έβαλε τον Εσίτη εκεί που δεν περίμενε κανένας να έχει όλο το ρόλο του εξαριού, του οχταριού, του δεκαριού. Όλες οι παλιές στο πρώτο ημίχρονο περνούσαν από τον Εσίτη. Αυτός έκανε το παιχνίδι και βγάζει μπροστά έξω από τη μεγάλη περιοχή τον Μπίσεσβαρ, τον Μπέλκα. Όλοι περιμένανε ότι αυτό που γινόταν πάντα να έρχεται πιο πίσω να παίρνει την μπάλα ο Μπίσεσβαρ να την κατεβάζει και όλα αυτά και αυτός ανέβηκε μπροστά έπαιζε. Και όλα περνούσαν από τον Εσίτη. Ένας επικός Εσίτη στο πρώτο ημίχρονο. Επικός, εκπληκτικός. Τους διέλυσε χθες ο Φερέιρα. Και τι έγινε. Αναγκάστηκαν όλοι τους φύλακες που έβαλε για τον Μπέλκα, για τον Μπίσεσβαρ και όλα αυτά. Αναγκάστηκαν να παίζουν όλοι του Ατρομήτου. Οι παίκτες έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου. Μισό γήπεδο δικό του. Όλα ο Εσίτη. Γιατί ήταν ελεύθερος. Ήταν εξάρι. Όλοι περιμέναν ότι θα παίξει το κάπως διαφορετικά και το παίξε έτσι. Και αν δεν προσέχανε εκεί, πράγματι. Αν δεν ρίχνανε το ρυθμό, γιατί πιστέψαν μετά το 0-2 ότι έληξε το παιχνίδι, αν δεν ρίχνανε το ρυθμό, κοίτα πως θα γινόταν και 0-3. Ήθελα και να σας ρωτήσω για το 0 παθητικό που αγνοείτε. Πιστεύετε ότι έχει να κάνει με την χαλάρωση τους. Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί ίσως, γιατί ο Αναστασίου είναι καλός προπονητής, δεν είναι κακός. Το διάβασε ο ίδιος, γιατί εδώ συμβαίνει το εξής πράγμα. Αρκετοί προπονητές αρκετών ομάδων στη Super League, όταν αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ, να κάνουν και συσκέψεις πώς θα τον αντιμετωπίσουν. Το διάβασε ο ίδιος, το σφύριξαν άλλοι που παρακολουθούσαν τον αγώνα πώς να αντιμετωπίσουν και έβαλε δύο παίκτες βεντούζα επάνω στον Εσίτη. Ο Εσίτη δεν έχασε με αυτή. Κάθε φορά που πήγαινε η μπάλα, άφησαν τον Μπίσεσβαρ, τους άφησαν όλους. Και έπεφταν επάνω στον Εσίτη. Δείτε το. Κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα, έπεφταν 2-3 επάνω. Και εκεί κάπου ισορρόπησαν το παιχνίδι. Εκεί και αν δεν γινόταν καλά. Λάθη... Όταν πέσανε 3 μαζί επάνω, του εκεί έχασε την μπάλα και. Και τι, το διαβάσανε το παιχνίδι. Ναι. Και ο άνθρωπος τι έκανε. Ακούστε τώρα τι έκανε ο Φερέιρα. Μιλάμε για μεγάλος κοτς. Μεγάλο κοτς. Οποιοδήποτε άλλος που πάει το παιχνίδι στο 2-2, κύριε Συρίγο. Μέσα στον Ατρόμητο, μέσα στο λεκανοπέδιο Αττικής. Εντάξει, ξέρετε τι θα έκανε. Θα άλλαζε θέση τον Μπίσεσβαρ αριστερά, δεξιά, θα τραβούσε τον Ερμηνιό από αριστερά. Θα έκανε έτσι και σου λέει 2-2, 4-10 φορές να βγούμε ακόμα μπροστά, 5 μέχρι το 90, ίσως βγάλουμε κάποιο γκολ, να μην φάμε. Και ο άνθρωπος τι έκανε. Μόνο νίκη βλέπει, μπράβο του, πολλά κάκαλα. Φαίνεται αυτά που είπε ο Γκαρσία Πάοκ είναι ψυχή, καρδιά και κάτι άλλο, το κατάλαβε απόλυτα. Ίσως τα έχει και αυτός. Βγάζει, τι έβγαλε. Έβγαλε τον Μπίσεσβαρ, βγάζει τον Μπέλκα, ακούστε τώρα. Βγάζει τον Μπέλκα και βάζει μέσα, ποιο ναι, τον Εσίτη που τον τέτοιο αφήνει την ομάδα χωρίς εξάρι, 2-2. Χωρίς εξάρι στο και έβαλε στη θέση τον Καντουρί. Τον Καντουρί και αφήνει την ομάδα με 2 οκτάρια, οκταροδικάρια. Και βάζει μέσα τι, βάζει τον Ζαμπά, επιθετικό και βάζει τον Σβιδέρσκι. Και μένουν ξεκρέμαστοι αυτό το σχέδιο που πήγαν να απομονώσουν και τους βγήκε εκείνη τη στιγμή αυτό, τους αφήνει έτσι. Και δεν υπάρχει Ατρόμητος μετά το 70-75, ενώ πριν έπαιζε μπάλα. Φαινόταν μετά... Πρέσαρε πολύ μετά το 35 ο Ατρόμητος, με αποτέλεσμα στο 70 να ξεφουσκώσει. Κοιτάξτε να δείτε, μετά το 35 οι δικοί μας σταματήσανε. Πιστέψαν ότι την καλαρώσανε, κάνανε, δηλαδή παίζανε να πάνε στο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο στο ξεκίνημα όμως, το διορθώσανε αυτό, δηλαδή δεν ξέρω πώς το διορθώσανε και πώς το ανακάλυψε, δεν ξέρω και όλα αυτά. Και το έκλεισε τον Εσίτη. Παράτησε και Μπίσεσβαρ, τους παράτησε όλους.
Και τι κάνει ο δικός μας, δεν μιλάμε για την κάκαλα. Βάζει 4-2-4 και ρίχνει δηλαδή και ακόμα και στα χαφ 4-3 ποιον το ζαμπά που δεν έπαιζε ποτέ. Και τους ξαναστριμώχνουμε πίσω. Γι' αυτό γίνανε και τα φάουλ εκεί έξω από την μεγάλη περιοχή. Αν μετά τις αλλαγές, αν βλέπαμε, δείτε τον αγώνα, δεν υπάρχει πλέον ατρόμητος. Ενώ στο πρώτο, τέταρτο, 20 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου κυριάρχησε λόγω της τακτικής αυτής. Γιατί το διάβασε το παιχνίδι μετά. Το διάβασε ο ίδιος του, το είπανε, κάνανε συσκέψεις στο ημίχρονο δεξιά-αριστερά μέσα από τον ατρόμητο, εκτός ατρόμητο, το γήπεδο. Λοιπόν, και κλείσανε. Έβαλε αυτή που οποιοδήποτε τι θα έκανε. Θα έλεγε τον Μπέλκα δεξιά. Γιατί τράβα μπίσα αριστερά, πήγαινε μια από δεξιά αριστερά και κάνει το 4-2-4 χωρίς εξάρι μέσα. Και τους ξανακλίνει στην αιστεία τους μέσα. Και χάνονται και 2-3. Όποιος έβλεπε τον αγώνα, αν θα έμπαινε ένα τρίτο γκολ μετά το 2-2, θα το έβαζε ο ΠΑΟΚ μετά τις αλλαγές. Δεν υπάρχει πλέον ατρόμητος και μένουν ξεκρέμαστοι. Και μετά για να το φυλάξει ο, πώς το λένε, ο Αναστασίου, έβαλε το χαφ τον Ισπανό, τον αμυντικό. Ξαναέβγαλε. Ναι, ναι, μιλάμε μεγάλο κουτσάρισμα χθες. Γιατί λέμε, αλλά δεν λέει κανένας και το 0-2 πώς ήρθε. Ναι, με τους παίκτες μας και όλα αυτά. Αλλά εδώ υπήρχε τακτική όμως. Να είσαι καλά, κύριε Γιώργο, να πάρουμε και την τελευταία γραμμή και να πάμε στο διάλειμμα. Ήταν εξαιρετικός ο κύριος Γιώργος. Αυτά τα οποία είπε είναι αυτά που πιστεύω κι εγώ. Μπράβο τον. Βασικά, γενικά, μπράβο στην ομάδα χθες. Άλλο. Το 2-3 παίκτες που είναι αποσυντονισμένοι. Έτσι, και άλλο, και άλλο η προσπάθεια. Και η προσπάθεια και το αποτέλεσμα που τελικά παίρνεις και έτσι ο τρόπος με τον οποίο το παίρνεις. Και θα μπορούσε μετά τη φάση του Βαρέλα να καθίσει η ομάδα και να τελειώσει το θέμα εκεί. Βεβαίως. Πάμε στην επόμενη γραμμή να μην περιμένει για να είμαστε και συνεπείς στα διαλύματά μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εδώ Μενώτη. Γεια σου, ρε Μενώτη. Μενωτάκο, τι γίνεται, ρε φίλε. Τι να γίνει, να. Σε χάσαμε, ρε φίλε. Πού είσαι, ρε. Πού εδώ είμαι, ρε, έχω κάτι τρεχάματα, κάτι αυτά, εντάξει, έχω και εγώ τα δικά μου τα προσωπικά. Χαιρετώ όλο τον παοξίδικο οπαδικό λαό και την ήρυδα του Λίμπερο. Δεν το ξεχνάω αυτό δεν ποτέ. Δεν το ξεχνάει, λοιπόν, και αυτό το τιμώ. Δεν το ξεχνάω γιατί είσαι η ήρυδα που δεν ξεχνιέσαι γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα να πούμε για το μάτι χτες. Ο ΠΑΟΚ, το έχω πει και παλιά, έχει δείξει δυνατότητες μεγάλες. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ μπάλα, βλέπεις ο αντίπαλος, φαίνεται μικρός. Φαίνεται σαν να παίζει γάτα με το ποντίκι. Αλλά για κάποιους λόγους ανεξήγητους, δεν μπορώ να τους καταλάβω καλά, πέφτει η ομάδα, αγχώνεται η ομάδα, πιέζεται παραπάνω η ομάδα και παθαίνει ένα πατατράκ και βλέπεις να πούμε το 2-0 που λες τελείωσε το μάτς, σε γίνεται 2-2 και ευτυχώς ο Θεός μας αγαπούσε χθες και στο τέλος βάλαμε τον γκολ που πήραμε τη νίκη. Δηλαδή δικό μας παιχνίδι να χάσει 2 βαθμούς. Είναι κρίμα από το Θεό και δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε βαθμούς. Βλέπεις η γαυροκοκκινοσκουφίτσα σε κυνηγάει σαν τρελός. Στο πρώτο μάτς πήρε τους 2 πόντους από τη διαιτησία. Φέτος θα έχουμε πολύ μεγάλο αγώνα για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Είναι πολύ πιο δύσκολο από πέρυσι. Πέρυσι κάναμε το θαύμα, αλλά δεν το περίμενε κανένας τους και ούτε εμείς το περιμέναμε. Τώρα επειδή μας περιμένουν και το ξέρουν το έργο, μας περιμένουν από 10 μεριές. Πρέπει να προσέχουμε, να μην χαλαρώνουμε και δικό μας παιχνίδι, να μην το κάνουμε δώρο στον αντίπαλο. Είναι αμαρτία από τον Θεό. Εκτός ο Πάο και τα καλός. Όσο είχε γκάζια και έπαιζε μπάλα ήταν παιδί μου γκάτα με το ποντίκι. Φέρνει τη διαφορά, έχω ομάδα. Αλλά είπαμε να βελτιώσουν αυτές τις χαλαρότητες και είναι κρίμα. Και όσο τώρα για να πω και για τον γκολ που ακύρωσε ο τέτοιος ο διαιτητής, βλέπετε να πούμε ποια είναι διαφορά εμένα με του γάβρου. Εμένα με ακύρωσε τον γκολ, ούτε γάτο τη ζημιά, ούτε ένα χτυπιόμαι, ούτε έλεος, τι είναι αυτά και πρόσεχε και κάτι καραπαπάδες από δεξιά και από αριστερά και να βγαίνουν στα μικρόφωνα και να βγάζουν τη μούρη τους και να φοβήσουν τον κόσμο. Βλέπετε, εμείς είμαστε κύριοι, δεχόμαστε τις αποφάσεις διαιτησίας, ναι, ήταν offside, ναι, μέσα μου πεις offside. Ήταν το αριστερό σίδος του Βαρέλα πιο ξεκομμένο από τη γραμμή. Εντάξει, 10 πόντους, ναι κύριε, είναι offside, το δέχομαι. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός να κάνω παρατράγουδα για να πάρω τους 2 βαθμούς κλεφτικά. Εγώ δεν είμαι κλέφτης, ούτε απατεώνας. Εγώ είμαι γνήσιος ΠΑΟΚ που ό,τι μου αξίζει αυτό θέλω και να πάρω. Αυτά είναι διδάγματα ζωής. Αυτά διδάσκει μια ζωή ο ΠΑΟΚ. 2 λεπτά. Μια πρόβλεψη για τον αγώνα που έρχεται, το μεγάλο αγώνα, το μεγάλο ντέρμπι της πόλης μας.
Λοιπόν, σε αυτό το μεγάλο τέρπι της πόλης μας, τώρα με πιάνετε και το γέλιο, δεν ξέρω, μπορεί όντως να είναι μεγάλο τέρπι, αλλά εγώ βλέπω να γίνεται το κουτρούλο γάμος. Βλέπω να πούμε να γίνονται κάτι βαφτίσια, να πέφτουν κάτι ρίζια, κάτι μπουμπουνιέρες, θα μπουμπουνίξει η τούμπα όλη. Εγώ βλέπω ένα πεντάπαλο. Εγώ τον βλέπω τον Άρη να φεύγει για τις πέντε πόλεις της Αφρικής. Ποιες είναι αυτές, θα ψάξει να τις βρει. Για τέτοιο ΠΑΟΚ, γιατί από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ θα ανεβαίνει συνεχώς. Και δεν σου μιλάω ότι θα γυρίσουν τα Τατούμου, Βιερίνια, Βέρμπλουμ. Ρε άσε τώρα την Κυριακή, ναι. Πες με Άρη τώρα, ποια Βιερίνια, τι μου λες τώρα. Ναι, τέλος πάντων, με Άρη, εγώ σε είπα. Εγώ βλέπω ένα ΠΑΟΚ που θα είναι δυναμή της. Και βλέπω πεντάμπαλο, όχι τετράμπαλο, ο Άρης θα δει στην Τούμπα με τα τέσσερα. Με τα τέσσερα θα περπατάει και θα παρακαλάει. Μη με ξεφτυλίσει ο ΠΑΟΚ. Ένα τέτοιο ΠΑΟΚ βλέπω. Γιατί αυτό το μάτς που κέρδισα εχθές ήταν, όπως είπε και ο Γιώργος από την Αθήνα, ήταν δύσκολο παιχνίδι. Ήταν εκτός έδρας παιχνίδι και να μην ξεχνάμε, έπαιζα με τον πέμπτο του πρωταθλήματος. Γιατί ο Ατρόμητος φέτος είναι πεντάδα. Ο Ατρόμητος φέτος είναι πεντάδα και κέρδισε τον πέμπτο του πρωταθλήματος με καταδιαστήματα με καλή μπάλα. Αυτά είχα να πω. Ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα θα προχωράει, θα είναι τρένο και άσε τον γάβρο να κλαίγεται και να μιξοκλαίγεται και. Δεν μαθάμε τίποτα, Γιώργο. Αυτό είναι το μήνυμα του φίλου του Μενώτη. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ναι. Να πάμε σε ένα διαλυματάκι να πάρουμε και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, έπρεπε να κάνουμε το κέφι του καλού φίλου και αγροατή μας, του κύριου Γιώργου από την Μαθία. Άλλωστε εμείς τα αιτήματα των ακροατών μας τα ικανοποιούμε. Εσείς πάω διοικητηρίο, εγώ από όλο Καλαμαριάς. Ναι, μια χαρά, δεν μας, οτιδήποτε και να μας πείτε, εμείς είμαστε μέσα. Πάω διοικητήριο, διοικητηριάρα ρε φίλε, μάρμαρο είμαι. Εσύ είσαι Καλαμαριά, εντάξει. Μάρμαρο είστε, πού είναι τα μάρμαρα. Μας τα φάγανε. Πάντα μάρμαρα. Μια δουλειά σας αφήσαμε να κάνετε εκεί πάνω. Κρατήστε τα μάρμαρα, μετά θέλουμε του Παρθενώνα. Ούτε του διοικητήριου κρατήσαμε. Έχεις τα δικιά σου. Λέω Ζαμπά, ακούστηκε προηγουμένως το όνομά του. Ένα ξεχωριστό μήνυμα ανάρτησε ο Λέω Ζαμπά, γιατί εκτός από τις ερωταπαντήσεις του Γιώργου Σαββίδη σε Λίγκα, Νόβα, Αβγενάκη και όλα αυτά που στυλιτεύσατε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, υπάρχουν και αυτά που αξίζει να τα αναφέρουμε, αξίζει να σταθούμε. Έχεις δύο μονοπάτια στην καριέρα σου. Βρες δικαιολογίες ή προσπάθησε για το αποτέλεσμα. Η δεύτερη επιλογή με στοιχιώνει μέχρι και σήμερα. Αν θέλεις να κάνεις κάτι στη ζωή σου, να πετύχεις σε κάτι, άσε τις δικαιολογίες και ξεκίνα να προσπαθείς για το αποτέλεσμα. Η συγκεκριμένη ατάκα φαίνεται να ταιριάζει γάντι στην περίπτωση του Ζαμπά, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει βρεθεί εκτός ενδεκάδας και ο ίδιος έχει καταλάβει πως ο μοναδικός τρόπος για να επανέλθει σε αυτή είναι μέσω της δουλειάς. Σε μια δεύτερη έτσι ανάγνωση, αν κάνεις το δίλεπτο από ένα βήμα πιο μακριά, η ατάκα ταιριάζει και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου δεν το έβαλε κάτω όταν τον γκολ του Φερνάντο Βαρέλα ακυρώθηκε, αλλά δούλεψε, επέμεινε και τελικά δικαιώθηκε φτάνοντας στο νικητήριο αποτέλεσμα. Ελπίζω να μην μείνει στα λόγια. Νικητήριο τέρμα, συγγνώμη. Ναι. Ναι, ναι. Και να είναι στα έργα αυτά τα οποία λέει, δεν έδειξε και σωστή και σοβαρή διαγωγή. Το πρώτο πράγμα που έκανε, και αν θες να το κάνεις κάτω ρε φίλε, το ανεβάζεις να πούμε στο Instagram, το βλέπει όλος ο κόσμος, προκαλείς. Πήγε στη Βραζιλία, έκανε ένα πάρτι και κάλεσε 20 κοπελιές πληρωτές εκεί πέρα να κάνουν πάρτι με τους φίλους και ήταν. Δηλαδή, αυτά γίνονται αιτία με το παραμικρό ο Άρης να πέσει για να σε κατακρίνει, να σε στυλιτεύσει, να βγάλει την κακομοιριά που έχει επάνω σου. Και από την άλλη μεριά γίνεται αιτία οι κακές σου εμφανίσεις να σε παίρνει στο στόμα του ο πρόεδρος της ομάδας, ο ευεργέτης σου, που σε πήρε από τα αζήτητα της Σιβηρίας και σε έφερε στην Ελλάδα και σε έκανε προσωπικότητα και πακέτο και να σε κάνει παρατήρηση για την εξωγηπαιδική σου ζωή. Ο ίδιος ο Ιβάς Σαββίδης αναφέρθηκε με το ονοματεπώνυμό σου, κύριε Ζαμπά. Ελπίζω όλα αυτά να γίνουν παράδειγμα από εδώ και πέρα, να κοιτάξεις ότι την αθλητική σου ζωή και το ποδόσφαιρό σου, γιατί τέτοια ευκαιρία, αποστολή, πού να την βρεις ρε φίλε. Έτσι είναι. Σε αντιδιαστολή με αυτό που τώρα αναφέρουμε, μπορούμε να μιλήσουμε για ένα ποδοσφαιριστή όπως ο Χωσέ Κρέσπο, ο οποίος δεν έχει προκαλέσει ποτέ με σοβαρότητα, φασιστικότητα, επαγγελματισμό, εξαιρετικό στο γήπεδο.
Ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει παράδοση στο σπίτι του ατρόμητου, για όσους δεν το συνδύασαν. Το γκολ τρίποντο για τον ΠΑΟΚ το βράδυ, λοιπόν, χθες το Περιστέρι, ήρθε από τον. Προχθές, συγγνώμη, από τον Χωσέ Κρέσπο. Όχι. Εχθές. Από τον Χωσέ Κρέσπο, που έχω την αίσθηση ότι είναι Δευτέρα. Ξεκίνησα σήμερα και νιώθω ότι είναι δουλειά από Δευτέρα. Τι να κάνω. Ήρθε, λοιπόν, από τον Χωσέ Κρέσπο, που έφτασε τα 5 τέρματα με τη φανέλα του δικεφάλου. Το αξιοσημείωτο είναι πως ο Κρέσπο μέχρι χθες είχε πετύχει 2 από τα 4 γκολ της ασπρόμαυρης καριέρας του στο Περιστέρι. Και ανέβασε το ποσοστό του, φυσικά, σκοράροντας για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι πρωταθλήματος στη συγκεκριμένη έδρα. Οι υπεύθυνοι των New Media του ΠΑΟΚ συγκέντρωσαν τα γκολ του Κρέσπο στο Περιστέρι. Μπορείτε να τα ψάξετε και στο ΠΑΟΚ 24 και να τα δείτε. Για τέτοια σχίζεται εκεί στον ΠΑΟΚ. Για τέτοια σχίζεται. 2-31-0. 2-87-8-8-8. Ανοίγουμε γραμμές. Οι οποίες έχουν ήδη, βέβαια, ανοίξει, γιατί παίρνετε πρωτοβουλία και καλά κάνετε. Πάμε στο φίλο και τους υπόλοιπους που ακολουθούν. Καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Κώστα. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, κύριε Κώστα. Λοιπόν, χθες είδα δύο παιχνίδια. Δύο είδες. Τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Και οι δύο είχαν μέτρια απόδοση. Ένα, γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρεις. Εκτός από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος, άσε να μιλήσω έτσι. Εκτός από τον ΠΑΟΚ του πρώτου ημιώρου. Λοιπόν. Γιατί δεν είχε και τέτοια διαστήματα και στο δεύτερο. Εκτός από τον ΠΑΟΚ του πρώτου ημιώρου βγαίναν και λέγανε για τον Εσίτη. Ο Εσίτη, αν ήταν τόσο καλός όσο τον λέτε, δεν θα τον αντικαθιστούσε ο προπονητής. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ευτυχώς που υπάρχει το ΒΑΡ, αλλά την προηγούμενη Κυριακή ούτε το ΒΑΡ μπόρεσε να σταματήσει τον Ολυμπιακό να κερδίσει. Γιατί πέναλτι καθαρό δεν δόθηκε υπέρ της Τρίπολης. Με αποτέλεσμα να βγει νικητής ο Ολυμπιακός. Όπως και χθες. Δύο σφυρίγματα και δύο φορές πήγε στο ΒΑΡ και τις δύο φορές ήταν εις βάρος του ΠΑΟΚ και καλά έκανε και τα... Εάν δεν υπήρχε ΒΑΡ, το γκολ του Ατρομήτου δεν θα μετρούσε και το γκολ του Βαρέλα θα μετρούσε. Βεβαίως. Αυτό λέμε. Απλώς θέλω να σου δώσω τη διαφορά με νοοτροπίες μεταξύ των ομάδων. Από τη μία μεριά έχεις έναν Ολυμπιακό που δύο σφυρίγματα είναι δύο ακυρωμένα γκολ, τα οποία τα βλέπουμε στον ΠΑΡ που είναι ακυρωμένα και βγαίνει ότι σωστά ακυρωθήκανε και ο Ολυμπιακός βγαίνει και διαμαρτύρεται συνέχεια για να πάρει ψίχουλα από το άλλο μάτς, ενώ ο ΠΑΟΚ δύο σφυρίγματα τα οποία ενδεχομένως να κρίνανε και το αποτέλεσμα δεν βγαίνει να σχολιάσει κανείς, καλά έγιναν και σφυριχτήκαν αυτά τα περιστατικά. Χθες είχε την ατυχία ο Ατρόμητος να μην παίζει με τον πρώτο. Κάτσε, κάτι σε ρωτάω. Απάντησε πάνω σε αυτό. Την νοοτροπία του Ολυμπιακού με του ΠΑΟΚ. Γιατί δεν τη στυλιτεύεις. Η νοοτροπία του... ο ΠΑΟΚ έπαιζε εκτός έδρας, ο Ολυμπιακός έπαιζε εντός έδρας και το παίζει να πατήσει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, όταν παίζει εντός έδρας. Και με τη Λάρισα που έβαλε τα δύο γκολ που ήταν και τα δύο offside. Και λοιπόν, ήταν εκτός έδρας. Δεν βγήκε και έκανε τα ίδια. 40 χρόνια το ίδιο έργο βλέπουμε. Α, μπράβο, πες, τώρα τα λες. Άμα δεν σου τα βγάλουμε με το τσιγκέλι, δεν μιλάς. Λοιπόν, 40 χρόνια το ίδιο έργο βλέπουμε. Εντάξει, το μάθαμε απ' έξω το σενάριο. Τώρα, ο Ατρόμητος είχε την ατυχία να μην παίζει με τον πρώτο του τερματοφύλακα. Τι διότι το δεύτερο γκολ δεν πρόκειται να το φάει, ο Μέγερη. Τα δύο γκολ που έβαγε ο ΠΑΟ και ένα σοβαρό τερματοφύλακα θα τρώγε. Στο πρώτο ευθύνεται. Και στο δεύτερο. Στο δεύτερο, εκεί... Μερική ευθύνη έχει εκεί. Έχει μια μικρή ευθύνη, γιατί ενώ ξεκινάει να βγει, κοντοστέκεται. Κοντοστέκεται και γονατίζει. Και γονατίζει. Α, μπράβο. Γιατί με τα τσιγκέλι, ρε. Αφού βγαίνεις πλέον, εφόσον βλέπεις ότι τον τελευταίο σου τον αμυντικό τον τριπλάρουν και βγαίνει τέτα τέτο παίκτη σου, εσύ θα λειτουργήσεις σαν λίμπερο.
σαν αμυντικός για να σταματήσεις τον παίκτη να σκοράρει. Βέβαια ρε φίλε. Άρα και οι δύο τερματοφύλακες ενδεχομένως να κάνουν να φέρουν ευθύνη. Γιατί λες μόνο για του Ατρόμητου. Γιατί η διαφορά του πρώτου τερματοφύλακα του Ατρομήτου με τον δεύτερο είναι μεγάλη. Δηλαδή τώρα έχει τον Σα, έχει και τον Χουτεξιώτη, ένα δεύτερο τερματοφύλακα. Ενώ ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ο δεύτερος ο τερματοφύλακας του είναι πολύ καλός. Αυτός που πήρε από την Ξάντη. Αυτός που έφαγε τα 7 γκολ με τον Άρη. Άσε μωρέ τώρα, έφαγε τα 7 γκολ με τον Άρη. Τώρα στέκεσαι στα 7 γκολ. Τότε τους κράτησε στην Άλφα Εθνική μόνος του. Δεν μετράει. Έφαγε τα 7 γκολ. 7 γκολ. Τότε τους κρατάει 3 χρόνια στην κατηγορία μόνος του. Αυτό δεν μετράει. Μάλιστα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, αν υπήρχε... Μετά θα πω και το άλλο. Άντε πες το. Εγώ δεν δημιουργώ εικονικές πραγματικότητες. Όχι. Δεν λέω αυτά που επιθυμώ να δω. Λέω αυτά που βλέπω. Είτε αρέσουν είτε δεν αρέσουν. Κάνε μια πρόβλεψη. Θα είναι η ΑΕΚ στην εξάδα το play-off. Η ΑΕΚ στη χειρότερη περίπτωση θα είναι τρίτη. Στη χειρότερη περίπτωση. Ποια ομάδα θα την περάσει. Ο Άρης. Άσε ρε, κάνε μας τη χάρη. Άντε κάνε μας τη χάρη. Από τώρα σου λέω 10 βαθμούς πίσω θα είναι ο Άρης από την ΑΕΚ. Από 5 έως 10 στο τέλος του πρωταθλήματος. Άντε τώρα να είμαστε σοβαροί τώρα. Κάτι για συμπλήρωμα, γιατί είναι γεμάτο το κέντρο. Θέλεις να συμπληρώσεις κάτι, Κυρκώστα? Στο επόμενο η συνέχεια. Στο επόμενο η συνέχεια. Εντάξει. Έλα, Αποστολή. Πάμε στον επόμενο φίλο. Φύγαμε. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το να. Τον πνίξαμε τον άνθρωπο. Καλό, είμαι ο Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σας. Λεβέντη. Γεια σου. Καλώς ήρθες, Χρυσό μου. Αποστολή. Να είστε καλά. Καλώς ήρθες. Μόφρης την κουμπή. Ο Μόφρης την κουμπή με τον άλλο του Ρατσούπαλο εχθές. Παραγία μας τη σκουπλάκωσε. Ο άλλος. Τι. Ο Νίκος. Να τα λέτε, να τα λέτε αυτά, έτσι, μπράβο, ήρθε εδώ και σας ψυχοπλάκωσε. Μας ψυχοπλάκωσε ο Νίκος ο Γιάννητσιώτης, τον αρέσω, αλλά μας έκανε το προπονηταράς, να είπα, ο Καρά κέρδισε. Μπράβο, προπονηταράς, να βγαίνει στο τηλέφωνο να μας πάρει τενάριο, όχι να μας πάρει τη θέση εδώ πέρα. Να βγαίνει για 5 λεπτά, σε 7 η ώρα που έβγαινε, όχι να βγαίνει όλη την ώρα, με ψυχοπλάκωσε χθες. Και 20 άλλα από τηλέφωνο. Και κύριε Γιώργο μου. Ξέχασα ότι έδειχνε η ΕΡ τον αγώνα και πήγα στα μπουζούκια χθες και επειδή παίρνω το ΠΑΟΚ TV, λέω δεν του έχει τον αγώνα και παίρνει στο ρίδο του Ατρόμητο, το έχει το ΕΡ και ξέχασα να το δω. Ρε κύριε Γιώργο μου, αυτός ο Πασχαλάκης πολύ κουνέλα. Τι είναι αυτός. Και ποιος είναι αυτός ο δεύτερος τερματοφύλακας που έχουν πει από την Ξάντη που έχει κόστας προηγουμένως. Αυτό ένας... Πώς το λένε. Ζίβκοβιτς. Ναι. Πολύ κουνέλα, κύριε Γιώργο μου. Ο Πασχαλάκης πολύ κουνέλα. Τι να σου πω. Πολύ κουνέλα. Εγώ και εσύ να είμαστε τα φτιάναμε. Θα μας κάνει να πηγαίνουμε στα μπουζούκια και να μην βλέπουμε αγώνες αυτός ο Πασχαλάκης. Ναι, ξέχασα. Αυτή την έκφραση την ήξερες. Κουνέλα. Όχι, αλλά από εδώ και από εκεί χωρίς λόγο. Κουνέλα είναι ο Πασχαλάκης. Είναι μια έκφραση της εποχής μας. Ναι, τότε τώρα κοριτσάκι, που να τα ξέρει τώρα. Κουνέλα λέγαμε τους τερματοφύλακες οι οποίοι τρώγανε γκολ. Κουνέλα να το κάνει. Τι τον έχουμε, μωρέ. Α, και ένα άλλο σου πω. Ακούρε σου πω και εγώ. Πέσω και κλείσε, γιατί έχουμε γραμμές. Ναι, το πάω TV που έχω. Αυτό το γκολ, καρε. Πες το να χαμογελάει και τον άλλο δίπλα του. Σαν κηδεία είναι. Χαμογελάει πολύ, τον μαλώνεται. Δεν χαμογελάει καθόλου, τον μαλώνεται. Καθόλου κηδεία είναι άνθρωπος. Τι είναι αυτός. Τώρα θα είναι σκληρός. Να το ευχηθούμε και να... Να το ευχηθούμε να του ζήσει το μωράκι του. Τώρα θα είναι σοβαρός. Ο Νίκο, ο Σταυράκης, ο Κόλκας είναι από τους λίγους. Κηδεία είναι, βρε μάνα μου. Μετά που τελειώνει ο αγώνας, το ΠΑΟΚ TV κάνει ανάλυση με έναν άλλο να σπρωμάλει.
Βασιλόπουλο. Ο Κόλκας, να ξέρεις, είναι από τους λίγους δημοσιογράφους που έχουν χιούμορ. Ναι, ναι, έτσι. Και είναι δικό μας παιδί. Ούτε χαμογελάει ο άνθρωπος. Άντε, γεια, άντε, άμα μας βάλεις να μας σκοτώσεις. Μάλλον μεταξύ μας τώρα έχουμε και χαρούμενα. Πάμε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς τον, καλημέρα, λεβέντη μου. Ο Δημήτρης. Ο Αργενός. Τζιμάρα. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια για τον εκθεσινό αγώνα στον Δέλιο, τον Βορειοελλαδίτη, του Ηρακλέως. Πολύ καλός παίκτης. Έτσι. Καλός παίκτης. Και έχει και παράδοση με τον ΠΑΟΚ. Φυσικά. Πολύ ωραίος. Και αδικούνται οι ομάδες που δεν, της Βόρειο Ελλάδος που δεν τον χρησιμοποιούν. Αφού τον πήρε ο Ολυμπιακός, τον πήγε στην Νότιγχαμ Φόρεστ, ανοίξει τον Ολυμπιακό, τον έδωσε όπου ήθελε. Πώς να τον πάρει ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ, ρε Δημήτρη? Ακριβώς, αυτά είναι. Εμείς είμαστε, τέλος πάντων, να μην πω τώρα καμιά λέξη. Ρε Δημήτρη, με αυτή τη Βενιζέλου, τι γίνεται με αυτό το σταθμό, τι πρέπει να γίνει, κύριε φίλε? Λοιπόν, δεν θέλω να σας στεναχωρέσω. Και ούτε να διακόψω τη ροή του αθλητικού προγράμματος. Η εταιρεία αντιδρά και ζητάει περισσότερα χρήματα, γιατί με την απόφαση που πήρε η σημερινή κυβέρνηση θα πάει στο 23, άρα λοιπόν θέλουμε περισσότερα λεφτά. Η εταιρεία εξ αρχής είχε πει, η Βενιζέλου μέχρι να τελειώσουμε με τα αρχαιολογικά θα ξεπεραστεί, δηλαδή θα ενωθεί, θα συνεχίσει κανονικά το 2021, θα συνεχίσει κανονικά, αλλά ο σταθμός Βενιζέλου δεν θα λειτουργεί. Ας μην λειτουργεί. Μέχρι να τελειώσουν οι αρχαιολόγοι. Ας μην λειτουργεί. Ναι, ναι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς οι Αγίες Σοφίες είναι παραδίπλα. Δίπλα είναι, σιγά τώρα. Και κακώς κάνουν δύο σταθμούς. Οι άλλοι έπρεπε να γίνει συνέχιση. Γιατί το αλλάξαν αυτό. Και, εν τω μεταξύ, η εταιρεία ζητάει περισσότερα λεφτά. Οι αρχαιολόγοι αντιδρούν, γιατί φαντάσου τώρα, το σχέδιο ποιο είναι? Να πάρουν αυτά που υπάρχουν, να τα αποθηκεύσουν κάπου, να περάσει, να γίνει ο σταθμός και μετά να τα εγκαταστήσουν σαν έκθεση. Όχι στο αρχικό του σημείο. Πάντως ρε Δημήτρη, όλη η Θεσσαλονίκη από κάτω έτσι είναι γκρέμια. Δηλαδή τώρα να πεις ότι βρέθηκε ένας ναός και με το βωμό τους, με τις κολόνες του, με τα γάλματά του και δεν περνάει τίποτα να το αναστηλώσουμε, εντάξει. Όλη η Θεσσαλονίκη είναι ρήπιο, ρε παιδί μου, από κάτω. Εντάξει. Γιώργο, εγώ τι να πω. Εγώ νευριάζω, δεν νευριάζω με τους επιχειρηματίες είτε με τους πολιτικούς. Αυτοί δεν ξέρουν τίποτα. Αυτοί θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ νευριάζω με τους αρχαιολόγους. Ξεκινάει ένα έργο, μετρό. Ωραία. Από πού το πήγαν στο μετρό? Από την αρχαία Εγνατίου Οδό. Σωστά. Είναι δυνατόν να το επιτρέψεις αυτό το πράγμα? Δεν ξέρεις δηλαδή ότι θα βρεις αρχαία εκεί? Ναι, αλλά και με τα αρχαία, ρε φίλε, εντάξει, είναι και τα νέα. Είμαστε κι εμείς, πρέπει να ζήσουμε κι εμείς. Δηλαδή, το μετρό, άμα πήγαινε λίγο πάνω ή λίγο κάτω. Από πού θα πάει, ρε Δημήτρη, λες και δεν ξέρεις την πόλη? Πιο πάνω είναι Αγίου Δημητρίου. Όχι, πιο κάτω λέω. Πιο κάτω από την Τζιμισκή δηλαδή πρέπει να πάει. Όχι, πιο κάτω εννοώ σε έδαφος. Α, πιο κάτω, πιο χαμηλά. Ακόμα πιο χαμηλά, ναι, ναι. Εντάξει, υπάρχουν μελέτες, φαντάζομαι ότι... Ναι, αλλά δεν τις κάνουν τις μελέτες, αποστολέα. Α, αυτό δεν το γνωρίζω. Τα βρίσκουμε μπροστά μας τώρα. Θα τη συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση για το άλλο Σάββατο, να είσαι έτοιμος, θα μιλήσουμε και μες την εβδομάδα, τα έχω τα τηλέφωνα. Έχουμε ένα μεγάλο αγώνα. Πάμε. Εμείς οι Αργιανοί. Για να πάμε και στο αθλητικό κομμάτι. Εντάξει, με τον Παναθηναϊκό. Σωστά? Ναι, ναι. Λοιπόν, και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη. Δεν υπάρχει χ για τις δύο ομάδες. Άμα δεν βγει χ, θα είναι κάτι αποτυχημένο και για τις δύο ομάδες. Το σίγουρο είναι θα δούμε έναν καλό αγώνα. Γιατί έπονται, οι επόμενες αγωνιστικές είναι φωτιά. Και για τον Παναθηναϊκό,
και για τον Άρη. Ας την επόμενη αγωνιστική. Πάρ' το μάτι σήμερα τώρα και μετά θα σκεφτείς για τις επόμενες αγωνιστικές. Αυτή είναι η δικιά μου. Θέλω να σου πω ότι μέσα στη βδομάδα θα επικοινωνήσω μαζί σου. Θέλω να κάνουμε μια συζήτηση. Να είσαι καλά την τελευταία γραμμή και πάμε για διάλειμμα. Ορίστε. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Γιώργος, πάω Ολλανδία, τι γίνεται? Ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Όλα τα καλά παιδιά από το εξωτερικό. Όλα τα καλά, ναι. Τι θα έλεγα, ο κύριος Κώστας έδωσε ένα παράδειγμα ότι αν έπαιζε, λέει, ο Μέγερη, λέει, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, αντιπάωξης είναι αυτός. Λες και οι δικοί μας οι παίχτες όταν λείπουνε, κάνουμε διακοπή συμβολέου, ρε παιδί μου, εξαφανίζονται. Λες και κάνουμε διακοπές συμβολέου εμείς. Και εμείς, ρε κύριε Κώστα, αν έπαιζε ο Μαουρίσιο και ο Βιερίνια, θα βάζαμε άλλα δύο με το δικό σας σκεπτικό. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Πώς λέει και ο Νικολακόπουλος, έτσι δεν είναι, μάνο μου. Ναι, μάνο μου. Έτσι, κάπως έτσι το πω και εγώ. Ποιος είναι αυτός, λοιπόν, ο Νικολακόπουλος, τα λέω. Ο Νικολακόπουλος, ρε, το Ολυμπιακού. Α, ναι, ναι. Κούκαλε, οι πετσετούλες του Ολυμπιακού, καλέ. Οι πετσετούλες. Ναι, αυτός ο γνωστός. Με τα στατιστικά που βγάζει. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, τι θα έλεγα. Για το χθεσινό, για μένα η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι η νίκη καθ' αυτού χθες που κάναμε. Είναι ότι βλέποντας έναν βαλσαμωμένο ΠΑΟΚ οι αντίπαλοι μας, εκτός από την πρώτη μισή ώρα, εντάξει, που έπαιξε έτσι ένα καλό ποδόσφαιρο, γενικά η παρουσία του τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, έναν στην κυριολεξία άθλιο, να το πω, με τα στάνταρ που είχαμε ΠΑΟΚ από τα περσινά, και οι αντίπαλοι μας, ρε παιδί μου, βλέποντας το πώς κέρδισε χθες, το μεγάλο μας κέρδος για μας είναι το τσάκισμα της ψυχολογίας τους. Δηλαδή, όταν και αυτό τον ΠΑΟΚ δεν μπορούν να τον γλεντήσουν στα ραδιόφωνα, πλέον είναι σαν να σου ανεβαίνει το στομάχι στο σβέρκο. Δεν μπορείς δηλαδή να συνειδητοποιήσεις τι γίνεται, πώς πάει, τι πάει. Λες και αισθάνεσαι ότι έχεις γεννηθεί για να πληρώσεις κάτι στη ζωή σου, ας πούμε. Έχουν φτάσει σε αυτά τα όρια της και δεν τα λέω εγώ από μόνος μου. Τα λέω από αντιδράσεις που ακούω από χθες, διαφόρων, περιστημένων, φιλικών, όχι έτσι, όχι αλλιώς, όχι τερματοφύλακας, όχι το ένα, όχι το άλλο. Ξέρεις τι θα πήρε... Να έρχεται το 90, να ακυρώνεται γκολ του ΠΑΟΚ του Βαρέλα, να πετάγονται όλοι στις καφετέρειες οι αντίπαλοι, εννοώ, έτσι, ναι, κοκκινοκίτρινοι, ναι, να πετάγονται όλοι, να ρε συμπάρ, βάζει πέφτα, ξέρω εγώ, και ένα λεπτό αργότερα να βλέπεις επανάληψη και να λες τι έγινε, ρε παιδιά, επανάληψη του γκολ βλέπουμε από την ΕΡΤ που ακυρώθηκε, και να συνειδητοποιείς ότι είναι άλλο γκολ. Να βλέπεις το ίδιο γκολ και να λες δεν γίνεται, είναι επανάληψη το γκολ που ακυρώθηκε. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Τι άλλο θα πληρώσουμε στη ζωή μας, δεν μπορούμε να το χωνέψουμε, άλλο φτάνει, δεν γίνεται. Δηλαδή, τέτοιες αντιδράσεις που φέρνουν τα παραλυρήματα που ακούω από χθες σε διάφορους σταθμούς, ειδικά στην Αθήνα, το τι γίνεται. Βγαίνουν και λένε δεν ασχολούμαστε, ρε, με τον Μπακ, ποιος πάδρε, Ολυμπιακέρε, ρε, Βαλμπενουάρ, πώς το λένε αυτόν. Δεν ασχολούμαστε, δεν βλέπουμε ΠΑΟΚ. Είδατε όμως τι έγινε χθες. Το δεύτερο ήταν που αυτό και αυτό, ο τερματοφύλακας έπιανε κουνέλια και κατά τα άλλα δεν βλέπουν ΠΑΟΚ. Δεν βλέπουμε ΠΑΟΚ και διάμεσα να λένε για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τέτοια ψύχωση, τέτοιο παραλήρημα, τέτοια κόχλα που είναι αναγκασμένοι να την καταπίνουν συνέχεια. Και κάθομαι εγώ, ας πούμε, στον καναπέ μου τώρα. Κάνω εγώ, βλέπω τους δικούς μας. Κάνουμε κριτική στην ομάδα μας γιατί δεν είναι καλή. Εμείς είμαστε όλοι με τα πόδια στο δάπεδο, έτσι. Δηλαδή, στο πάτωμα. Δεν κάνουμε, ας πούμε, δεν πετάμε στα σύνορα. Α, σας πήραμε, σας κάναμε. Εμείς δεν ασχολούμαστε με τις αντιδράσεις τους. Εμείς ασχολούμαστε με τη δικιά μας την ομάδα η οποία δεν βλέπεται ακόμα. Έτσι. Και αυτοί κάνουν τα παραλυρήματά τους. Αυτή λοιπόν είναι η μεγαλύτερη νίκη χθεσινή. Το τσάκισμα της ψυχολογίας των αντιπάλων. Που όταν ακόμα και αυτόν τον ΠΑΟΚ δεν μπορούν να τον γλεντήσουν, φαντάσου δηλαδή τι έχει να γίνει συνέχεια. Γιατί νομοτελειακά δεν μπορεί να πάει έτσι το πράγμα. Δεν μπορεί. Ναι, βέβαια. Έχουν την ευκαιρία τους τώρα και δεν μπορούν να ξεδώσουν. Γιωργάρα μου, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να είσαι καλά, τα λέμε διάλειμμα. Έγινε. Γεια σας. Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο, ας πούμε, της εκπομπής μας. 2-3-10-2-87-8-8-8, 2-3-10-2-87-8-8-8. Ανοιχτές γραμμές για όλους εσάς.
Μέχρι να πάμε στους φίλους που περιμένουν και τους υπόλοιπους που θα έρθουν στην παρέα μας, εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τσίτσιλα στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα, βέρες, κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλιών. Βενιζέλου 20 με τη Μισκή στον πρώτο όροφο. Γιώργος Συρίγος, αποστολή Αντοβόλη, Χρήστος Κιώσης. Στην επιμέλεια του ήχου και στο συντονισμό. 2-31-0-287-38. Πάμε. Πάμε λοιπόν, Γραμμουλά. Πάμε στον πρώτο φίλο κατευθείαν να μην τους καθυστερούμε. Καλημέρα σας. Ένα λεπτό δώστε μου, σας παρακαλώ. Και μόνο ένα λεπτό. Μια αιωνιότητα ολόκληρη για τον κύριο Κώστα να ξεδιπλώσει. Θέλω να απαντήσω στον Ολλανδό. Ναι. Ο οποίος διαστρέβλωσε κατά το δοκούν τα δικά μου λεγόμενα. Ναι. Και έφερε ως παράδειγμα του Μαουρίτσιο και τον Βιερίνια, που έχουν μακροχρόνια απουσία λόγω τραυματισμού. Ο εν λόγω τερματοφύλακας ο Μέγερη τις δύο πρώτες αγωνιστικές αυτός έπαιζε. Και έτυχε στη διάρκεια της προπόνησης να τραυματιστεί. Και αυτά μέσα στο πρόγραμμα είναι. Ναι, αλλά το ανέφερες, ρε Κότσο. Αυτά προς ενημέρωση. Η σύγκριση με Μαουρίτσιο και Βιερίνια είναι άστοχη. Οι οποίοι λείπουν μήνες. Ενώ αυτός έπαιζε τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Αυτό ήθελα να πω. Εγώ θα ήθελα σαν παρατηρητής. Και κάτι άλλο που ξέχασα να αναφέρω. Ναι. Και ο Ολυμπιακός ήταν μετριότατος. Μια νέα ομάδα του Βόλου, η οποία τον έπαιξε ανοιχτά και δεν τον φοβήθηκε, αλλά έχει καλό τερματοφύλακα. Έχει ανάλογο του Ρομπέρτο, ο Σα αυτός. Όχι, ο Ρομπέρτο ήταν... Έκανε δύο επεμβάσεις σωτήριες, στο 1-0. Μάλιστα. Βέβαια στο 70 θα δεις ότι από το 70 μέχρι το 90 γίνεται το 5-0. Ναι, βεβαίως, έτσι ακριβώς έγινε. Κατάλαβες, μέχρι εκείνο το διάστημα ο Βόλος τον αντιμετώπιζε ως ίσον προς ίσον. Αυτό που λένε, να σε κάνω μια ερώτηση, μια κέντρη στο μάτσα. Αυτό τι ακριβώς έγινε με τις κίτρινες κάρτες που δεν έδειξε, κάτι έδειξε, τι έγινε εκεί. Δεν πήρες χαμπάρι. Έλα μωρέ τώρα. Κάτσε, τι έγινε, πες μου. Ξέρεις ή δεν ξέρεις. Έδειξε στον ίδιο παίκτη δύο φορές, λέει, κίτρινη κάρτα. Είπαν ότι ο ένας παίκτης είχε δεχθεί κίτρινη κάρτα πιο μπροστά. Μάλιστα. Αυτό τώρα, εάν και εμένα αυτή η αίσθηση μου δημιουργήθηκε για τον Ελ Αντελαουί, αυτόν τον δεξιό, ναι, τον μπακ. Αλλά εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα τιμωρηθεί ο διαιτητής. Γιατί προφανώς μπορεί να την έδειξε, αλλά να μην την καταχώρησε. Εντάξει. Κατάλαβες, εάν συμβεί, δηλαδή κοντά στο φαλμός, αλληλούια. Τιμωρείται ο διαιτητής για παράληψη. Κάνε και μια πρόβλεψη, αν και είναι νωρίς, θα τα πούμε και το άλλο Σάββατο σίγουρα. Το ΠΑΟ Κάρις. Το ΠΑΟ Κάρις είναι από 1-Χ. Βάσει της δυναμικής των ομάδων. Έχεις δίκιο. Άρε Κώστα, πού έχεις να κρυφτείς φέτος πάλι. Το χείρε που το βρήκες, που το ξετρύπωσες. Βάσει της φύσης ότι είναι ένα ντέρμπι το πιχό. Εντάξει, ντέρμπι είναι. Είναι ντέρμπι. Λέω από 1-Χ. Υπερβάλλουν αυτό ορισμένες φορές οι ομάδες. Βεβαίως. Κερδίζουν κάτι περισσότερο από αυτό που στατιστικά θα περίμενε κανείς. Έτσι είναι η εκτίμησή μου, ρε παιδί. Μάλιστα. Γιατί αν ήξερα, θα έπαιζε σύγχυμα και θα τα οικονομούσα. Θα μας δίνετε και εμάς τίποτα. Αν το ήξερα. Θα μας βόλευε σε εμάς. Βεβαίως. Να τις κρατάμε τις φίλες μας. Καλό και το ποδόσφαιρο, καλός και ο αθλητισμός, αλλά ποτέ δεν ξέρεις ο καθένας τώρα. Αθλητισμός, να είναι. Με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μας ο Ανδρέας από το Λιτόχωρο. Σε λίγες μέρες κατεβαίνει, όταν έρθει Θεσσαλονίκη θα πάρεις
το λεωφορείο, θα έρθει στο σταθμό, θα έρθω, θα σε πάρω εγώ. Ναι. Θα πάμε να πάρουμε την αποστολία, τον Ανδρέα και τον Πασχάλη. Ναι. Και θα πάμε στο Βαρδάκα, στον αυτό να σε πιούμε ουζά. Στο Βαρδάκι. Στο Βαρδάκι, ναι. Ξέρετε ότι ήμουν φέτος στο Λιτόχωρο, πήρα τον κύριο Κώστα, πήρε το τηλέφωνο εδώ από το σταθμό και δεν μου το σήκωσε ποτέ. Δεν ήξερε το τηλέφωνο μου βεβαίως, το πήρε τηλέφωνο. Πότε πήγες Λιτόχωρο? Δεν θυμάμαι. Την περσινή χρονιά. Εγώ, κοίταξε, εμένα όταν με κάνουν κλείσει και δεν απαντώ, το τηλέφωνο, το κόκκινο φωτάκι αναβοσβήνει. Θα την έβλεπα. Λέτε να μου δώσανε προβοκάτσια, να μου δώσανε ψεύτικο τηλέφωνο από εδώ, ικανή είναι. Θα την έβλεπα. Απλά σου λέω ότι τα δύο τελευταία ψηφία είναι φτάρια. Θα το ψάξω. Εγώ, και την επόμενη φορά θα πάρω νωρίτερα. Στον κύριο Κώστα, μετά από μισή ώρα, μία ώρα, δύο ώρες, Γιώργο έλειπα, θα με πάρει πίσω. Γιατί... Γεια σου Κώτσο, πάμε στην επόμενη. Τι διάλο δουλεύαμε τόσα χρόνια στον ΟΤΕ, να μην πάρουμε σύγχρονη συσκευή. Σωστό. Να είστε καλά κύριε Κώστα. Αν δεν ήσουν τόσο αντιπαοξής, τι καλός άνθρωπος θα ήσουν. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστολία, πάρ το δικό μου το τηλέφωνο, το νούμερο και πάρε με ένα τηλέφωνο και θα δεις αν το σηκώσω. Ακόμα και αν είμαι στην Ιταλία, λέει, θα σε πάρω πίσω. Ποια Ιταλία? Στην Ιταλία το σηκώσω και θα σε πάω, ξέρεις πού, μέχρι και στο Ακαπούλκο μπορεί να σε πάω. Στην άκρη του κόσμου, θα μεταξιδεύεις με τις εικόνες σου. Στην Καπερναούμ, πού θες, Μαγαδασκάρι, Γουαδελούμπι, πού. Να τέτοια μου λέτε και δεν μπορώ να φύγω, δεν μπορώ. Να, πάντα θα επιστρέφω εδώ. Μάκη, σαν μεγαλύτερο να σου δώσω μια συμβουλή. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο σήμερα, αλλά ξέρεις όταν ακούω εγώ την ωραία κοπέλα, την όμορφη κοπέλα, την Αποστολία, πρέπει να πάρω να πω μια καλησπέρα. Ναι, λοιπόν, τέτοια είναι η αγάπη σαν σας. Σαν μεγαλύτερος να σου δώσω μια συμβουλή. Πες την ακούω. Μπελά θα βρεις. Μπελά. Είναι η Αποστολία, άσε με να τελειώσω, η Αποστολία είναι μοιραία γυναίκα. Όπου ρίξει βλέμμα... Ο άλλος έχει μελαγχολία 5 χρόνια το λιγότερο. Οπότε άσε, να μην λες, θα αρχίσεις να τραγουδάς από το βορρά μέχρι το νότο και ξέρω εγώ τι. Ποιο βορρά και ποιο νότο, ξέρεις με την Μπελάδες έχω μπλέξει εγώ αδερφέ. Ρε ζει τώρα, άκου το γιορ. Είναι μέσα στο αίμα μου εμένα κυλάει ο Μπελάς. Και έχω Μπελάς είπε. Βάλ του μια ένα ρο τραγούδι που λέει απόσταση είναι λίγη και τα χιλιόμετρα είναι λίγα και η απόσταση μικρή. Θα το βρει τώρα ο Χριστάρας, το βρει. Κάνε εσύ λέει το πρώτο βήμα και θα κάνουν την αλήθεια. Βάλ το ρε Χριστάρα να ανεβούμε λίγο μετά το χθεσινό αποτέλεσμα να το χαρούμε. Αλλά Γιώργη μου, εγώ δεν είμαι ο σκέτος μπελιάς. Είμαι καραμπελιάς που λέγανε και παλιοί. Ρε σου λέω, έχεις να ρίξεις τραγούδι από το βορρά μέχρι το νότο που δεν μπορείς να φανταστείς. Έχουνε δει τα ματάκια μου τόσα χρόνια δίπλα από αυτό το κορίτσι. Δεν μπορείς τώρα, σου μιλά μπελάς. Ξέρεις τι μου στεναχωρείτε εσύ Γιώργη. Είπα χθες τη γνώμη μου για τον προπονητή. Ναι. Ότι δεν μου αρέσει. Πραγματικά δεν μου αρέσει. Έτσι είναι το γούστο μου ρε φίλε. Δεν μου αρέσει. Δεν πάει να είναι ο καλύτερος. Δεν μου αρέσει εμένα. Δεν ξέρω κι από μπάλα, αλλά έτσι το βλέπω εγώ. Ότι ρε φίλε, εντάξει, βάζουμε γκολ. Αλλά όπου πάμε, τρώμε γκολ. Στεναχωριέμαι εκεί μέσα στον Ολυμπιακό, πώς θα πάμε. Αλλά ρε Μάκη. Θα μου πεις εδώ μέσα στον Άγιαξ βάλαμε γκολ. Δεν θα βάλουμε μέσα στον Ολυμπιακό. Ρε μου την πέφτουν συνεχώς οι Ολυμπιακοί, μου την πέφτουν σκληρά οι άτιμοι να πω. Κοίταξε τώρα, να πούμε και του στραβού το δίκιο. Τα δύο center back σου και ο τερματοφύλακά σου που ευθύνονται για το 90% τον γκολ που έχει δεχτεί. Ναι. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Καλά, δεν καλά, φταίει ο Φουγκαράς ο Φερέιρα. Περίμενε ρε Γιώργο, περίμενε. Περίμενε λίγο να πούμε κάτι, να πούμε και μια κουβέντα, να πούμε και εμείς κάτι. Την εντεκάδα δεν την κάνεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Αφού τους βλέπεις δεν παίζουν και έχεις 5 center back. Γιατί όταν ήρθε είπε ότι εγώ θέλω 2 παίχτες στην κάθε θέση. Άρα για αφού έχεις 4 center back. Τουλάχιστον αυτά τα 4 center back άλλαξε το ένα ρε αδερφέ. Μην μου το βάζεις τον άλλον από τραυματισμένο που ήρθε. Βάλε και αυτό τον Ίγκαρσον τον άτιμο. Δηλαδή τον πληρώσαμε, το παιδί το παλικάρι τον πληρώσαμε, είναι νέος. Τον πληρώσαμε ένα γάρο λεφτά. Παίζει εθνική, είναι σκληρός, είναι ωραίος. Μην βάζεις τώρα τον Βαρέλα αφού ήρθε από τραυματισμό. Βάλαξε τον και τον Πασχαλάκη. Συμφωνώ λίγο, τράτζα, απόλυτα μαζί σου. Εντάξει, σταματογιάννια καλά έχει στη Μύκονο, αλλά ωραία είναι, η Μύκονο είναι ωραία. Αλλά εντάξει, άλλαξε τον. Δεν πειράζει. Γεια σου, Μακούλη. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Μακ, θα σου φέρω με το τραγουδάκι. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Έχουμε λίγη ώρα ακόμα. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο. Βάλτε το τραγουδάκι να πάρουμε και εμείς την ανάσα μας.
Από την αποστολή αφιερωμένο στο φίλο μου το Μάκη τον Ταλικέρι. Να πάρουμε την τελευταία γραμμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Μην παίρνετε άλλη τηλέφωνο. Μία γραμμούλα ακόμα και φεύγουμε εν μέσω χειροκροτημάτων. Για πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς τον το σφετεριστή. Καλώς τον. Λοιπόν, σου λέω το εξής. Ότι θα έχω δώσει στον γέροντα ένα απουσιολόγιο το οποίο το βούτυξα από ένα γυμνάσιο. Λοιπόν, στις 50 απουσίες μένεις, να ξέρεις. Γενικό, μέχρι το Λύκειο με στίχιωνε αυτό το απουσιολόγιο. Δεν μπορούσα να το πετάξω από πάνω μου. Δεν το θέλει άνθρωπος. Σου λέει τώρα δεν μπορώ να κρυφτώ ούτε από τον εαυτό μου. Να ξέρεις, θα βρω τον τρόπο, θα το προσημειώσω μέχρι την τελευταία μέρα. Άντε να και δω. Θα τη γλιτώσω. Άντε να σε δω. Έμαθα ότι σάρωσες και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Που ήρθες εδώ να του κρατήσεις την τροφιά όσο εγώ λείπω. Κοίταξε, μακάρι να μπορούσα να έρχομαι πιο συχνά στο στούντιο, αλλά λόγω της δουλειάς, λόγω και ότι το Σαββατοκύριακο δίνουμε και στην οικογένεια περισσότερο χρόνο, βέβαια. Αναγκαστικά, αλλά όποτε περνάω και από την όμορφη Θεσσαλονίκη, πάντα κάνω μια στάση στο λίμπερο της καρδιάς μου. Άντε να δούμε, θα πετύχει ποτέ αυτό το ραντεβού να είναι, και, να είναι κοινό, να είμαι και εγώ εδώ, να είσαι και εσύ εδώ. Κοίταξε να δεις, άμα συναντηθούμε οι δυο μας, θα το κάνουμε εκεί πέρα το μαγαζί Μπουζούκι. Θερινό. Λοιπόν, θα έχουμε αφιερώσει τραγούδια, εσύ τα δικά σου, εγώ τα δικά μου. Κοντά είμαστε, κοντά είμαστε. Ωραίο τραγούδι μας έβαλε σήμερα. Κλείσουμε, αλλά έβαλε ωραίο τραγούδι. Ήρθα ξεκούραστη, οι φετινές. Και ο γέροντας σε μια άκρη καθισμένος με ένα ουίσκι και ένα δάκρυ να κυλάει στα μάτια του, θα μας απολαμβάνει. Θα μας απολαμβάνει. Χωρίς δάκρυ. Θα μας απολαμβάνει, θα λέει, τι ιδέες είναι αυτές που ακούει η νέα γενιά. Όχι, θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε λίγο, εντάξει. Νικολάκη, σε μας βγήκε η ψυχή εχθές, ε. Ένας τίτλος εκπληκτικός είναι ότι τραβήξαμε από το 19 και βγάλαμε 21 εχθές. Ναι, πραγματικά. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Ένα μάτι το οποίο σίγουρα... Αυτό όμως που είπες μπορούσε... τώρα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα της απόδοσης των ομάδων. Νομίζω ότι από το 19 και πήγε στα 20 ήταν ο Ατρόμητος, ο οποίος μπορούσε να έχει φάει μια τεσσάρα μέχρι το 60 λεπτό και να σακουλεύεται. Κάνε μου τη χάρη, ρε Πελκίνιο, να με δικαιώσεις που είμαι θαυμαστή σου. Λοιπόν, δεν του πάει, ρε παιδί μου, τίποτα εφέτος αυτού του παιδιού. Παρόλα αυτά πρέπει να έχει σιδερένια νεύρα, αντιστέκεται σε όλη αυτή την πίεση και έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια που μου θύμισε τον τελικό με την ΑΕΚ. Άμα ρίξει την πέτρα και σπάσει το τζάμι και βάλει το πρώτο γκολ, νομίζω ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και πόσο, ρε παιδί μου, και το δηλώνει και δείχνει να απολαμβάνει που του δίνουν ένα πιο ελεύθερο ρόλο πιο μπροστά. Το θέλει πραγματικά. Μα αυτός είναι ο Δημήτρης. Αυτή είναι η θέση του. Να είναι ελεύθερος και να ελίσσεται ανάμεσα στο κέντρο και στην επίθεση σε έναν ελεύθερο ρόλο. Αλλά επειδή είναι φιλότιμος, ο προπονητής τον βάζει ένα ρόλο κάπως άχαρο για αυτόν, να γυρνάει, να μαρκάρει, να τρέχει, να κόβει, το χρειάζεται να πασάρει κτλ. Η αλήθεια είναι αυτή. Και η λήψη του οχταριού και του εξαριού που αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι κάτω από τη βάση, αναγκάζεται να κάνει και άλλες δουλειές. Να σας κάνω μια ερώτηση και τους δύο, γιατί και οι δύο κατέχετε δίπλωμα προπονητή. Εσύ το πήρες πρόσφατα, η Αποστολία το έχει εδώ και αρκετά χρόνια. Ναι. Αποστολία. Θα έβαζες τον Ίγκερσον εχθές στη θέση του Βαρέλα? Ο Ίγκερσον, ο οποίος είναι ένας παίχτης που δαπανήθηκαν 5 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια να τον πάρεις, είναι πρωτοστάτης στην άμυνα της Εθνικής Ιρλανδίας, έχει κάνει επικούς αγώνες. Τον καλέσανε στην Εθνική Ιρλανδίας και παρακάλεσε τον προπονητή του να μην τον πάρει, να του δώσει την άδεια να μείνει, να δουλέψει βλέποντας τον τραυματισμό του Βαρέλα και με μία προπόνηση ο Βαρέλα, ενώ είναι 15 μέρες τραυματίας, με μία προπόνηση που κάνει τον βάζει πάλι τον Βαρέλα. Γιατί ο Βαρέλα έχει μάθει να δουλεύει με αυτό το σύνολο των παικτών, δηλαδή έχει δουλέψει μαζί τους και ξέρει τι να περιμένει από τον καθένα. Φαίνεται ότι ήταν έτοιμος, πραγματικά ήταν έτοιμος, έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, σκόραρε κιόλας. Τώρα αν στα
τρία εκατοστά ήταν offside ή όχι, δεν έχει σημασία. Δεν θα σημασία ότι έχει. Εξαιρετικό παιχνίδι, δεν μου άρεσε εμένα και ήταν φέρει και ευθύνη για τα γκολ που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ. Ο Βαρέλα. Και νομίζω ότι, ότι δεν πρέπει ξέρω, να δοθεί ευκαιρία και στον Νίκανσο. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι κάποτε μιλούσα με έναν μεγάλο επιστήμονα ορθοπαιδικό στη Θεσσαλονίκη, τον Γιάννη Τωράλη, ο οποίος μου είχε πει το εξής. Όλοι μπορεί να βλέπουμε μια μαγνητική τομογραφία, έτσι είναι και το ποδόσφαιρο, αλλά ο καθένας είναι τι βλέπει. Άλλος βλέπει έτσι, άλλος βλέπει αλλιώς. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε εκπληκτικά μέσα στο πρώτο ημίχρονο. Έπαιξε ένα παιχνίδι κυριαρχίας. Ευνηδιάστηκε ο Ατρόμητος, δεν περίμενε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει τόσο δυνατά. Το σύστημα του Φερέρια ήταν, όπως είπε και ο κύριος Γιώργος, εντελώς διαφορετικό. Έκανε μια αναπροσαρμογή στα πλάνα του με διαφορετικούς ρόλους μέσα στο ματς. Το ζητούμενο είναι όμως ότι έχουμε πρόβλημα με τους αθλητές μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη σωστή φυσική κατάσταση για να μπορούν να αντέξουν όλους αυτούς τους κλειδονισμούς. Ο Βαρέλα είναι ένας από αυτούς, ο οποίος κάνει αρκετά λάθη στο ματς και εκθέτει τον Κρέσπο πολλές φορές, όπως έγινε και στο γκολ και το πρώτο και το δεύτερο, γιατί ο Κρέσπο έφυγε πάνω στο Μανούσο για να τον κόψει, αλλά ο Βαρέλα δεν πήγε να μαρκάρει τον Βέλιο που είναι πιο ψηλός, αλλά έμεινε ο Μάτος εκεί, και ο Πασχαλάκης φυσικά που δεν βγαίνει ποτέ για να μπλοκάρει την μπάλα σε μια σέντρα γλυκιά, να το λέγα, δεν ήταν ξηραφιά η σέντρα. Συλλογραμμαστή ρε φίλε. Ο Ίγκασον νομίζω ότι αδικείται. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σίγουρα είναι αλφα κλάς. Δεν ξέρω τι μπορεί να δείξει στη διάρκεια όταν θα μπει μέσα. Πάντως η θέση του στόπερ είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί θα πρέπει να δέσει όλο το σύνολο της άμυνας και θα πρέπει ο συντονισμός να είναι απόλυτος. Και μπορεί σε αυτό να υστερεί αυτή τη στιγμή. Και ο Βαρέλα έχει κάνει πολύ ωραία παιχνίδια. Ναι, κάνει λάθη, εντάξει, αλλά δεν είναι και ο μόνος. Είναι μοιραίος και φέτος στις αρχές. Ναι. Μας το έχει δείξει και πέρσι. Ξεκινάει στραβά, σαν το Πασχαλάκι, μετά γίνεται επικός, ναι, παιχνίδι ναι, ναι. με παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή η αδύναμη κρίκη για μένα στην ομάδα είναι ο Πασχαλάκης, ο Βαρέλα και ο Εσίτη. Αυτοί οι τρεις είναι ο Μπίσεσβάρ. Και ο Μπίσεσβάρ, ο οποίος μετά το παιχνίδι του Άγιαξ έχει εξαφανιστεί εντελώς. Δηλαδή είναι ο Σιπαρόν μόνο με μονωμένες ενέργειες και μόνο όταν του έρχεται η μπάλα στα πόδια. Ξέρεις φίλε Γιώργο, το παιχνίδι μας λέγανε στα σεμινάρια τα οποία παρακολουθήσαμε, το ποδόσφαιρο παίζεται με δύο τρόπους. Ένας με την μπάλα στα πόδια όταν την έχεις και ένα όταν δεν την έχεις την μπάλα στα πόδια. Ο Μπίσεσβαρ λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν παίζει αν η μπάλα δεν είναι στα πόδια του, δεν κάνει τις κινήσεις ή τις τρύπες εκείνες που έκανε. Μπράβο. Να τραβήξει παίκτες, να κινηθεί στο χώρο, να δώσει λύσεις. Το ζητούμενο είναι ότι η ομάδα μας είναι πάρα πολύ καλή, αλλά με αναλαμπές, δηλαδή όταν πέφτουν οι διακόπτες, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι τραβήξαμε από το 19 και βγάλαμε 21, γιατί όταν ο ΠΑΟΚ κερδίζει 2-0 και ξαφνικά σε μια αντίπαλη έδρα το μάτς γίνεται 2-2, από εκεί και πέρα η ψυχολογία είναι για τον αντίπαλο, είναι για την έδρα, γιατί η κερκίδα ξεσηκώνεται, ο κόσμος ξεσηκώνεται. Αλλά εκεί ο Φερέα για μένα κάνει τις αλλαγές που κάποιοι δεν τις πιστεύανε. Δηλαδή αυτό που είπε και ο κύριος Γιώργος, να βγάλει το εξάρι από μέσα, να παίξει με δύο οχτάρια και να παίξει με τέσσερις επιθετικούς μπροστά. Γιατί σου λέει μόνο νίκη εδώ, δεν επαναπαύομαι στην ισοπαλία, δεν με συμφέρει η ισοπαλία, είμαι ο ΠΑΟΚ, πρέπει αυτό το μάτι να το πάρω. Και αυτό φίλε Γιώργο και αποστολία περνάει και στους παίχτες, έτσι. Δηλαδή και οι παίχτες σου λένε από τη στιγμή που ο προπονητής δεν μας αφήνει να εφησυχάσουμε ή βλέπεις Γιώργο ότι δεν διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Δώσε μου ένα λεπτό να ρίξω την ώρα, δώσε μου ένα λεπτό. Ναι. Ώστε να έρθει ο Σταμάτης ο Μουρελής να κάτσουμε λίγο ακόμα. Έλα. Ο Νίκος δεν θέλω να το διακόψω. Επειδή λοιπόν το παρακολουθώ τον Φερέιρα και τις αντιδράσεις του, βλέπω ότι ούτε στα γκολ είναι τόσο εκδηλωτικός, ας πούμε, ξέρω εγώ, ώστε να αποπροσανατολίσει και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη διακοπή που μπαίνει τον γκολ, ώστε να δώσει κάποιες συστάσεις στα παιδιά και κάποια λάθη τυχόν τα οποία έχουν γίνει. Ή να αλλάξουν κάτι. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν δέχεται γκολ η ομάδα, είναι τόσο ψύχρεμος και τόσο ήρεμος,
που αμέσως μεταδίδει στα παιδιά αυτό το πάμε, οργανωθείτε καλύτερα και κουτσάρι. Δεν χάθηκε τίποτα. Είναι... Το πιο σημαντικό. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Όταν έχω λοιπόν έναν ο οποίος δεν ασχολείται με οτιδήποτε, γιατί υπάρχει κάποιος άλλος να ασχοληθεί, όπως είναι ο Καρυπίδης, ο οποίος μπορεί να ασχοληθεί με τους διαιτητές ή με τους τέταρτους ή με τους πέμπτους, εγώ πρέπει να κοιτάξω να μην αποσυντονίσω την ομάδα μου, γιατί αν ας πούμε αρχίζω εγώ να ουρλιάζω, τότε θα αρχίζει να ουρλιάζει και ο Βαρέλα και ο τέτοιος και ο Χάς και το χάσιμο χρόνου πάντα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα και όχι τη δικιά μου. Μου θυμίζει αυτή η συμπεριφορά ρε Χάγκελ και Σάντος. Ναι, είδα ένα μάτσο, νομίζω ήταν με τον Άγιαξ, όπου βάζει γκολ ο ΠΑΟΚ και όπως είναι και κάθεται ακίνητος ο Φερέιρα, πηγαίνει και τον αγκαλιάζει από πίσω, δεν ξέρω αν την είδε στη φάση αυτή. Την είδα και του λέει εντάξει, ηρέμησε. Ωραία, του κάνει το χέρι έτσι, το χτυπάει, σου λέει μη με αγκαλιάζεις. Μη... Ναι, ήρεμα, εντάξει, μπράβο, αυτό είναι. Ναι, αποσυντονίζεις. Δεν τελείωσε τίποτα μέχρι να σφυρίξει. Ωραία, άσε με, τώρα εδώ είμαι εγώ, έτσι είναι το στυλ μου. Ναι, ναι. Μου τα αλλάξεις εσύ τώρα. Αυτή τη στιγμή, αν στον πάω, αυτό που παρακαλάω εγώ από τον Μάιο, αν είχαμε, αν έρθει, αν μπορέσει να γιατρευτεί κάποιος από αυτούς που μπορούν να οργανώνουν το παιχνίδι στον ΠΑΟΚ, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανένας να οργανώσει το παιχνίδι από πίσω για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι η ομάδα θα στράψει. Δηλαδή νομίζω ότι θα γίνει καλύτερη από πέρσι. Από τους παίκτες που έχεις, ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Να γίνει ο πιλότος της ομάδος. Ναι. Μόνο Μαουρίτσιο μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό θα τον περιμένεις για το Πάσχα να ψήνουν αρνιά στα σάλωνα. Ξέρω μαζί ότι εκεί κάνει εντατικές προπονήσεις, έξτρα πρόγραμμα, και υπάρχουν οι ελπίδες ότι ο ποδοσφαιριστής θα γυρίσει τα πρώτα του δεκάλεπτα, θα τα κάνει μέσα Οκτωβρίου, και πιστεύω ότι αρχές Νοεμβρίου θα μπούμε σε ένα πολύ καλό ρυθμό. Ελπίζω μέχρι τότε να μην χαθούν οι βαθμοί, γιατί φέτος το πρωτάθλημα είναι πολύ κοντό λόγω των λιγότερων αγώνων, άρα και μια ισοπαλία μπορεί να είναι μοιραία. Βέβαια υπάρχουν τα παιχνίδια μεταξύ μας με Ολυμπιακούς που θα παίξουμε πολλές φορές, αλλά είναι και θέμα ψυχολογίας αυτή τη στιγμή, ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει τον Νοτική Ένεση επειδή είναι αίτητος. Και αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί όσο τίποτα άλλο, γιατί είναι μια μεγάλη τονωτική ένωση για την, ένεση για την ομάδα. Για να το επισημοποιήσουμε, βάλαμε ένα στοίχημα αποστολία, την οποία θα συμμετέχεις κι εσύ. Του είπα ότι ο Βιερίνια θα παίξει πιο γρήγορα από τον Μαουρίτσιο. Εγώ έχω πληροφορία εκ των έσω ότι ο Βιερίνια τον Νοέμβριο περιμένω να είναι έτοιμος. Ο Βιερίνια θα παίξει το Φεβρουάριο. Ναι. Και ο Μαουρίτσιο θα παίξει μετά το Πάσχα. Λέτε. Έτσι λέω εγώ. Έτσι πάντως έμαθα. Τον περιμένω πιο νωρίς. Θέλω να σου πω, επειδή είμαι πιο κοντά και βλέπω κάποια πράγματα, ότι ο Μαουρίτσιο θα μπορούσε να κάνει τα πρώτα δεκάλεπτά του τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά επειδή ξέρουν ότι μια υποτροπή θα στοιχίσει πάρα πολύ στην ομάδα, γιατί δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν ένα πιλότος για να οδηγήσει. Και στον ίδιο τον αθλητή. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν οι γιατροί είναι πολύ αυστηροί σε αυτό το θέμα και δεν μπαίνουν... Ο Μαουρίτσιο δεν έχει συμβόλαιο. Είναι 30 χρονών. Εάν δεν πάθαινε τη ζημιά αυτή τη στιγμή θα υπέγραφε χρυσοφόρο το συμβόλαιο με τις κοροϊδάρες που έχει εκεί στο... Θα μπω δυνατά στο στοίχημα, θα σας τα λέω γιατί θα... Στον ΠΑΟΚ. Στο εκπαιδευτήριο που θα είμαι φέτος, υπεύθυνος στο τομέα της φυσικοθεραπείας, είναι ο υπεύθυνος στην φυσικοθεραπεία και τα, ναι, του ΠΑΟΚ. Οπότε θα παίξω πολύ δυνατά στο στοίχημα, θα τα μαθαίνω από μέσα. Σας αποκαλύπτω. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε. Αποστολή, τελειώσαμε. Να πούμε κάτι για το ντέρμπι πριν το κλείσουμε. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε το Σάββατο, το Σάββατο θα τα πούμε. Έχει πάει και 10. Σταμάτης Μορελής ακολουθεί να σας ταξιδέψει. Εμείς θα είμαστε σε 10. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Το επόμενο Σάββατο, Αποστολίτσα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Να περνάτε καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και να εύχεστε να έχετε την υγεία σας. Αν έχετε την υγεία σας, μπορείτε να ψάξετε και να βρείτε εργασία. Αν βρείτε εργασία, μπορείτε να βγάλετε χρήματα. Άλλη εργασία, Νίκο. Αυτή που έχεις, όχι να έρθεις εδώ πάρεις τη δικιά μας. Έτσι. Έχοντας λοιπόν υγεία, εργασία και χρήματα. Τότε μπορείτε να πείτε ότι ο έρωτας. Είναι μια εύκολη υπόθεση. Να προσέχετε.
αυτούς που σας προσέχουν και να περάσετε όμορφα. Γεια σας. Και να αγαπάτε αυτούς που σας αγαπάνε. Γεια σας. Και όποιος δεν σας αγαπάει να τους γράφετε στα παλαιότερα των υποδημότες σας. Γεια σας.